Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα στην εκπομπή υπάρχει λύση. Ο Γιώργος Χριστόπουλος, ο φοροτεχνικός. Ο Γιώργος Οκτσούκος είναι ο εργατολόγος μας. Και ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, ο δικηγόρος. Βρίσκουμε λύσεις για φορολογία, ασφαλιστικό και δάνεια. Και βεβαίως δίνουμε απαντήσεις σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Στοιχεία για υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, για τις οποίες το 2016 καταλογίστηκαν φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις, κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή μαζί με τον προϋπολογισμό του 2018. Από τα στοιχεία που κατατέθηκαν, προκύπτει ότι το 8ο μήνο, Ιανουάριος έως Αύγουστος του 2017, από τα ελεγκτικά κέντρα και τις ΔΟΗ διενεργήθηκαν 16.640 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 2,5 δις ευρώ. Στο Παρίσι βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. «Το σθένος το δικό μας είναι το σθένος του λαού μας», δήλωσε ο Πρωθυπουργός, όπου παρέλαβε το βραβείο πολιτικού σθένους. Ο Πρωθυπουργός, το πρόγευμα εργασίας με τα μέλη της επιθεώρησης και επιχειρηματίες, παρέδεσε αναλυτικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας. Υπογράμμισε τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και την εκτίμηση πως το 2017 θα κλείσει με ανάπτυξη κοντά στο 2%. Αύριο Παρασκευή θα έχει πρόγευμα εργασίας με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλική Πρωτεύουσα, ο Πρωθυπουργός θα έχει επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους γαλλικών επιχειρήσεων. Είναι μια πολύ μεγάλη τιμή αυτή που μου κάνετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την τιμητική βράβευση. Επιτρέψτε μου να πω όμως ότι αυτό το βραβείο ανήκει όχι σε μένα, αλλά στον ελληνικό λαό και εγώ το παραλαμβάνω σήμερα στο όνομά του. Γιατί το σθένος το δικό μας είναι το σθένος που επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια ο ελληνικός λαός μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Προσιλωμένοι πάντοτε στο σχέδιό μας και σε αυτό που πιστεύαμε ως το σωστό για την μεγάλη πλειοψηφία, καταφέραμε να αντισταθούμε στις σιρήνες και να οδηγήσουμε σιγά σιγά το σκάφος που λέγεται Ελλάδα, αλλά και το σκάφος θα έλεγα που λέγεται Ευρώπη, σε πιο ήρεμα νερά. Αποφύγαμε την άτακτη ή την οργανωμένη χρεοκοπία, τα σχέδια ορισμένων ακραίων κύκλων για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Σταθήκαμε όρθιοι και συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη. Η οικονομία ανακάμπτει με σχετικά γρήγορους ρυθμούς, με ρυθμό ανάπτυξης μέσα στο 17 κοντά στο 2%, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά καταγράφεται δημοσιονομική υπεραπόδοση που μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Η ανεργία αποκλιμακώνεται, έχει πέσει πάνω από 6 μονάδες. Η χώρα ανέκτησε σε πρώτη φάση δοκιμαστικά την πρόσβαση στις αγορές χρήματος με ευνοϊκούς όρους. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν διαρκώς τη θέση της ελληνικής οικονομίας. Με λίγα λόγια, διαμορφώνεται μια εικόνα μιας οικονομίας και μιας χώρας που ανακάμπτει. Η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την χώρα εκείνη που το 2015 βρισκόταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Για μας κρίσιμο δεν είναι μόνο να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το πρόγραμμα, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, και φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε και το ολοκληρώνουμε με επιτυχία. Το κρίσιμο για μας είναι τούτη την ώρα που βγαίνουμε από την κρίση. Πράγμα το οποίο αναγνωρίζουν και όλοι οι εταίροι μας και οι θεσμοί που βλέπουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ασφαλή δημοσιονομική πορεία με σημαντική αναπτυξιακή δυναμική. Το κρίσιμο όμως για μας τώρα είναι να σχεδιάσουμε το μέλλον χωρίς τα λάθη του παρελθόντος. Δηλαδή ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα, σύγχρονο, βιώσιμο και δίκαιο.
Στην έκτακτη καταβολή συντάξεων, η έκδοση των οποίων εκκρεμεί, αναμένεται να προχωρήσει ο ΕΦΚΑ στις 28 Νοεμβρίου και εντός του Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών για την ικανοποίηση των αιτημάτων συνταξιοδότησης που παραμένουν νυχτά. Οι εκκρεμείς συντάξεις δημιουργούν χρέος 1,1 δισευρώ για τα ασφαλιστικά ταμεία. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι έως τις 31 Ιουνίου του 2018 θα ολοκληρωθεί η εκαθάριση όλων των αιτήσεων για εφάπαξ αλλά και κύριων συντάξεων. Την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των δικαιούχων του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως 31 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου. Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή. Στο τέλος του μήνα αναμένεται η πρώτη κλήρωση για αποδείξεις από ηλεκτρονικές συναλλαγές, αν και όπως προκύπτει από ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, υπάρχει ακόμα ένα κενό στις συναλλαγές που διενεργούνται όχι με κάρτες, αλλά με μεταφορά ποσού από λογαριασμό σε λογαριασμό. Όπως αναφέρουν οι αρμόδιες πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, η πρώτη κλήρωση θα γίνει με βάση τις συναλλαγές του Οκτωβρίου και ως εκ τούτου όλες οι ηλεκτρονικές πληρωμές των πρώτων 9 μηνών θα συμπεριληφθούν στη Σούπερ Λοταρία των Χριστουγέννων, η οποία θα κληρώσει 9 εκατομμύρια ευρώ. Την Παρασκευή αναμένεται να ανέβουν στο TaxisNet τα ειδοποιητήρια για περισσότερα από 6 εκατομμύρια οχήματα και οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να εκπληρώσουν τη σχετική φορολογική υποχρέωση έγκαιρα προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή του τσουχτερού προστίμου. Τα τέλη θα πρέπει να εξοφληθούν το αργότερο έως το τέλος Δεκεμβρίου. Αν δεν εξοφληθούν εμπρόθεσμα, επιβάλλεται πρόστιμο που είναι ίσο με το ποσό των τελών που αναλογούν στο όχημα. Για οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς να έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας τους, που τους αναλογούν προβλέπεται επιτόπια αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας. Μειώσεις στις τάξεις του 18% και άνω θα αντικρίσουν οι δικαιούχοι των επικουρικών συντάξεων που υπέβαλαν αίτηση από 1η-1η του 2015 και έπειτα, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας με καθυστέρηση 18 μηνών. Συγκεκριμένα στις επικουρικές, με αίτηση απονομής σύνταξης από 1η-1η του 2015, ο υπολογισμός για τα χρόνια ασφάλισης έως και 31 Δεκάτου του 2014 γίνεται με συντελεστή αναπλήρωσης 0,45%. Ο Αλέξης Μητρόπουλος μας ενημερώνει. Αναζητείτο ο εμαθηματικός τύπος με τον νόμο Κατρούγκαλου και είχε παγώσει η έκδοση των επικουρικών συντάξεων για όλες τις αιτήσεις που είχαν κατεθεί από 1η-1η του 2015 με προχθεσινή εγκύκλιο, δίνεται κατεύθυνση στο ΕΤΕΑΕΠ, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, να αρχίζει να εκαθαρίζει τις αιτήσεις που εκκρεμούν. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι βρήκαν τα χρήματα ή βρήκανε τμήμα των χρημάτων για να αρχίζει η εκαθάριση και βάζανε κάποιο στόχο. Υπ' αυτήν την έννοια, όσο εγκύτερα είναι το Γενάρη του 2015, τόσο γρηγορότερα θα βγαίνουν οι συντάξεις, γιατί θα ακολουθηθεί μια χρονολογική σειρά. Υπ' αυτή την έννοια να προσδοκούν ότι θα πάρουν σύντομα τις επικουρικές συντάξεις. Με το νέο σύστημα, το οποίο θα είναι κατά μεσοσταθμικά κατά 15-17% μικρότερες οι επικουρικές, άλλες θα είναι 10, άλλες είναι και 20 και κάτι παραπάνω. Άρα θα είναι με το νέο τύπο υπολογισμού, τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης θα είναι πολύ μικρότερες από τις προηγούμενες. Είναι δύο σκέλη από το συμπλήρωση αυτών που είπε ο καθηγητής. Είναι το ένα κομμάτι μέχρι και 31 Δεκάτου του 2014, για όσους καταθέτουν από πρώτη, έχουν καταθέσει από 1η-1η του 2015. Είναι το κομμάτι μέχρι 31 Δεκάτου του 2014, που υπολογίζεται με ποσοστό αναπλήρωση 0,45% επί των συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως και το έτος συνταξιοδότησης. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο είναι για τα έτη από το 2015 και μετά, για τα οποία εφαρμόζεται το σύστημα της νοητής κεφαλαιοποίησης, στο οποίο κομμάτι έχει συναρτηθεί η ρήτρα θανάτου σε σχέση με το προσδόκιμο ζωής, που αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά το κομμάτι και το πρώτο κομμάτι είναι απισχνασμένο, διότι εφαρμόζεται χαμηλό ποσοστό αναπλήρωση, το 0,45% είναι χαμηλό και οι συντάξιμες αποδοχές στα μνημονιακά χρόνια έχουν μικρύνει πολύ τις αποδοχές, αλλά το δεύτερο κομμάτι κατά κύριο λόγο είναι πολύ μικρό, διότι εφαρμόζεται η ρήτρα θανάτου, όπως την έχει αναφέρει και ο καθηγητής από παλιά, συνδέεται δηλαδή με το προσδόκιμο ζωής και όσο πιο νωρίς βγαίνει κάποιος στην επικουρική σύνταξη,
τόσο με μικρότερο συντελεστής εφαρμόζεται. Άρα υπάρχει πρόβλημα και στο δεύτερο κομμάτι και στο πρώτο και οδηγούμαστε μεσοσταθμικά σε μία μείωση ακόμα και στο 25% στις νέες επικουρικές. Και στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε τις διεθνείς ειδήσεις της ημέρας. Στο κενό έπεσε η προσπάθεια συνεργασίας του Δημοκρατικού Κόμματος του Ματέο Ρέντσι με το αριστερό κίνημα Άρθρο 1, Δημοκράτες και Προοδευτικοί, εν ώψη των βουλευτικών εκλογών στην Ιταλία τον προσεχή Μάιο. Το κυβερνών κόμμα και το Άρθρο 1, η πολιτική δύναμη που δημιουργήθηκε μετά την αποχώρηση μεγάλου μέρους της αριστερής μειοψηφίας των Δημοκρατικών, δεν τα βρήκαν κυρίως εξαιτίας των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας που εισήχθη από την κυβέρνηση Ρέντσι και βρίσκει το κίνημα αντίθετο. Το επόμενο βήμα θα είναι η δημιουργία κοινού ψηφοδελτίου του ριζοσπαστικού άρθρου 1 με την Ιταλική Αριστερά που θα παρουσιαστεί στη Ρώμη στις 3 Δεκεμβρίου. Συμφωνία για τον επαναπατρισμό εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων Ροχίνγκια υπέγραψαν Μιανμάρ και Μπαγκλαντές. Το Μπαγκλαντές διαμηνύει ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα, ενώ ο αξιωματούχος της Μιανμάρ δήλωσε ότι όταν τα έγγραφα των Ροχίνγκια είναι έτοιμα, η χώρα τους περιμένει το συντομότερο δυνατό. Από τα τέλη Αυγούστου, πάνω από 600.000 πρόσφυγες Ροχίνγκια, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, έχουν αναζητήσει καταφύγιο στο Μπαγκλαντές εξαιτίας των βιοπραγιών του στρατού της Μιανμάρ σε βάρος τους. Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που αποτυπώνει τη σημασία της αυριανής ημέρας των ευχαριστειών για τους Αμερικανούς. Το βίντεο καταγράφει την εικόνα στους δρόμους του Λος Άντζελες, εθνικές οδύνες σφιχτικά μποτιλιαρισμένες, καθώς περισσότεροι από 50 εκατομμύρια Αμερικανοί θα μετακινηθούν για την εορταστική περίοδο της ημέρας των ευχαριστειών που λήγει στις 26 Νοεμβρίου. Η ημέρα των ευχαριστειών είναι από τις μεγαλύτερες αργίες στις ΗΠΑ και γιορτάζεται την τελευταία 5η του Νοεμβρίου. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες. Μάχη για την διατήρηση των 720 μονάδων. Η Ειρήνη Γεργιλένη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα, Σοφία, και από μένα. Λοιπόν, σήμερα βλέπουμε θετικό έδαφος. Βλέπουμε κέρδη στο ελληνικό χρηματιστήριο 0,17% στα 20 εκατομμύρια ουτζίο σχετικά μέτριος και στις 721 μονάδες ο γενικός δείκτης. Να πούμε πάντως πως γενικά βλέπουμε και τους υπόλοιπους κλάδους να κινούνται ανωδικά. Τη μεγαλύτερη άνοδο, ωστόσο, αυτή τη στιγμή καταγράφει ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης 1,82%. Τα κέρδη στις τράπεζες είναι χαμηλότερα 0,75%. Αναδικά κινείται και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης 0,15%. Από αυτές οι οποίες, από τις μετοχές οι οποίες ξεχωρίζουμε αυτή τη στιγμή, είναι η μετοχή της Βιοχάλκο. Και Σοφία, να πάμε να ρίξουμε και μια ματιά και στις ευρωπαϊκές αγορές, να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Είναι μεικτά τα πρόσημα. Απόλυτα καταγράφει ο δείκτης του Λονδίνου 0,02%. Επίσης, απόλυτα καταγράφει ο γερμανικός δείκτης DAX. Μην ξεχνάμε ότι εκεί στη Γερμανία έχουμε και το κλίμα βεβαιότητας μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για το σχηματισμό κυβέρνησης. Σε θετικό έδαφος όμως κινούνται οι υπόλοιπες αγορές στη Γαλλία, στο Μιλάνο και στην Ισπανία. Σοφία. Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και σήμερα θα βρούμε λύσεις με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για φορολογία, ασφαλιστικό και βεβαίως για τα δάνεια. Σήμερα κοντά μας είναι ο Γιώργος Κουτσούκος, ο εργατολόγος μας. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Καλησπέρα, Σοφία. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Χριστόπουλος, ο αγροτεχνικός μας. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Καλησπέρα, Σοφία, και στους τηλεθεατές που βρίσκονται και σήμερα κοντά σου και κοντά μας. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας και τον Δημήτρη τον Αναστασόπουλο, τον δικηγόρο, για να δούμε τι γίνεται και στο κομμάτι των δανείων. Κοινωνικό μέρισμα, Γιώργο Χριστόπουλε. Πραγματικά μας απασχολεί τους τηλεθεατές, πολλά αλλάζουν, τεκμαρτό εισόδημα, τι γίνεται με τους ανέργους, φιλοξενούμενοι κτλ. Πραγματικά, φως στα μυστήρια του κοινωνικού μερίσματος. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο. Φως στα μυστήρια. Αποδικοποιήσουμε κάποια πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο τους τηλεθεατές. Καταρχήν, είναι βέβαιο ότι η πλατφόρμα που έχουμε κάποια στοιχεία σήμερα, να δούμε περίπου πώς θα είναι κάποιες εικόνες, να προσθέσουμε ότι δεν έχουν λυθεί όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τα τεκμήρια και θα πούμε γιατί, παραδείγματα. Δεν έχουν λυθεί επακριβώς με τους φιλοξενούμενους εάν θα συμπράξουν, είναι αναγκαία μάλλον η συμμετοχή τους στην εφαρμογή για να συμπράξουν και να δώσουν τα δικά τους στοιχεία και το δικό τους εισόδημα να προσθεθεί στο νοικοκυριό, διότι ο νομοθέτης αυτή τη φορά, και αυτό είχε γίνει και το 2014, έτσι ήταν ακριβώς, θέλει να βάλει εισοδηματικά κριτήρια στο νοικοκυριό. Τι σημαίνει νοικοκυριό? Το νοικοκυριό είναι εκείνο που κάνει τη δήλωσή του και έχει βάλει μέσα σε μια δήλωση και τα δύο παιδιά του που είναι ενδεχομένως προστατευόμενα γιατί είναι ανήλικα και δεν έχουν εισόδημα ατομικό. Μπορεί να έχει βάλει και την πεθερά του ή να έχει βάλει τον αδελφό του ή κάποιο ανάπηρο μέλος της οικογένειας. Αυτό είναι ένας πίνακας. Οι φιλοξενούμενοι όμως, που συνήθως στην Ελλάδα είναι παιδιά που είναι και ενήλικα και έχουν ανάγκη και μεγάλος αριθμός φιλοξενούνται, εκεί πάλι μέσα στη δήλωση ο φιλοξενούμενος έχει βάλει ανάλογο, έχει συμπληρώσει ανάλογο κουτάκι τα οποία θα τα δείξει. Θα τα δείξουμε βεβαίως αναλυτικά για να καταλάβουμε τι τηλεθεατές. Όλα αυτά πρέπει να δέσουν. Πρώτον, άρα λοιπόν ζητούμενο είναι να γίνει όσο γίνεται απλούστερη, να βάλουμε και εμείς χέρι, δηλαδή εννοώ να πληκτρολογήσουμε κάποια πράγματα, αλλά όχι να μας γίνει σταυρόλεξο αυτή η διαδικασία. Αποκλειστικά σήμερα θα δείξουμε. Έχουμε ετοιμάσει οι κάρτες με τη βοήθειά σου και θα δούμε και τους κωδικούς και τι πρέπει να σημειώσουμε. Πολύ καλά. Να καλησπερίσω στο σημείο αυτό και τον Δημήτρη Αναστασόπουλο, είναι ο δικηγόρος μας. Καλησπέρα, κύριε Αναστασόπουλε. Θα βρούμε λύσεις. Πώς θα κουρέψουμε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια βεβαίως και τι δυνατότητες έχουν οι δανειολήπτες. Θα τα δούμε όλοι αναλυτικά με τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Θα ξεκινήσουμε να δείξουμε για το κοινωνικό μέρισμα πού μπορεί κάποιος να μπει, πού μπορεί να κάνει την αίτηση και θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Την επόμενη εβδομάδα, Γιώργο Χριστόπουλε, καλώς εγώ των πραγμάτων θα ανοίξει μια εφαρμογή, η οποία είναι συνδεδεμένη βέβαια, θα έχει τον κοινωνικό μέρισμα, θα είναι www κοινωνικό μέρισμα, ωστόσο όμως είναι συνδεδεμένη αυτή η εφαρμογή με εκεί που χτυπάει η καρδιά της φορολογίας και λέγεται τάξης. Πάμε σας παρακαλώ πολύ να εξηγήσουμε και να δείξουμε υποβολή αιτήσεων που μπορούμε. Κοινωνικόμέρισμα.gr. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα ανοίξει αυτή η εφαρμογή. Ο ενδιαφερόμενος θα εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όπως βλέπετε στην επόμενη κάρτα στις οθόνες σας. Κοινωνικόμέρισμα.gr και συγκεκριμένα στο GSIS ακριβώς που μπορεί στο site service. Μέρισμα και τα λοιπά, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του TaxNet. Σας έχουμε γράψει όλο το link που μπορείτε μέσα να μπείτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του TaxNet. Να συνεχίσουμε και να πούμε ότι η φόρμα θα είναι προσυμπληρωμένη με το φορολογητέο εισόδημα του 2016. Το τονίζουμε αυτό, Γιώργο, και να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές τι σημαίνει με το εισόδημα, γιατί μας καλούν και μας ρωτάνε τι είναι ακριβώς αυτό το εισόδημα. Σημείο αναφοράς είναι η υποχρέωση να έχουμε κάνει δήλωση. Διότι για να γίνουν όλα αυτά όπως θα πούμε στη συνέχεια, πρέπει να ακουμπάμε, να δούμε και όσα είναι προσυμπληρωμένα θα έρθουν από την φορολογική μας δήλωση. Άρα λοιπόν, από εκεί και πέρα θα δούμε κάποια προσυμπληρωμένα και κάτι πρέπει να βάλουμε εμείς με το χέρι μας. Νομίζω ότι θα είναι το επόμενο ερώτημα. Βεβαίως, συνεχίζουμε να δούμε ότι ο ενδιαφερόμενος, πάντα το τονίζουμε αυτό, θα συμπληρώνει έγκυρο αριθμό. Προσέξτε, IBAN, τον AMCA, το email του, αριθμό κινητό τηλεφώνου για να του αποσταλεί η σχετική ειδοποίηση ότι θα πιστωθούν τα χρήματα. Ναι, εκεί εκ πρώτης όψεως λέμε κινητό, αλλά το σκέφτονται καλύτερα.
από τις πληροφορίες που έχω, διότι δεν είναι όλοι οι φορολογούμενοι και οι δικαιούχοι σώνια καλά να έχουν κινητό. Οπότε, όπως θα δούμε παρακάτω σε μια άλλη εικόνα, λέει τηλέφωνο, αυτό θα το δούμε. Okay, εκεί που πρέπει να προσέξουν, λοιπόν, άρα έχεις βάλει 4 πράγματα που αριθμούν, Σοφία, και από αυτά πρέπει να το επαναλάβουμε. Ο IBAN, ο αριθμός IBAN. Mm-hmm. Πάντοτε είναι αυτός ο αριθμός που μπροστά στο τραπεζικό μας λογαριασμό έχει το GR υποχρεωτικά. Την ελληνική προέλευση και έχει κάποια νούμερα αρκετά μεγάλα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καρατσεκάρουμε, να είμαστε βέβαιοι. Μην καταλάβουμε κανένα δώσουμε από αφήρημα κανένα άλλο πρόσωπο που είναι υπαρκτωμέν, αλλά θα πάνε τα χρήματα εκεί. Μετά είναι ο ΑΜΚΑ, ο οποίος ουσιαστικά και πάλι όπου θα φανεί θα είναι προσυμπληρωμένος. Αν δεν είναι, θα δούμε σε ποια πρόσωπα θα μας δείξει ότι δεν είναι. Είπαμε το αριθμό τηλεφώνου και βεβαίως όλα αυτά είναι για να έχουμε μια επαφή, να πάρουμε την ειδοποίηση και θα δούμε κιόλας ότι δεν θα κρεμαστεί, δεν θα είναι τόσο δύσκολο, τρομερό, γιατί θα έχει δυνατότητα να διορθώσει και κάποια πράγματα, να προσωρινά να αποθηκεύσει και να την οριστικοποιήσει με την υπεύθυνη τρόπο, την αδήλωση ότι τα στοιχεία μου είναι σωστά και εγώ ευθύνομαι για όλα αυτά τα στοιχεία, διότι αν θυμάσαι, Σοφία, το 2014 και ο Γιώργος και ο Δημήτρης είχαμε παρατράγουδα σε αυτή την όμοια περίπτωση του κοινωνικού μερίσματος τότε εποχής, ακριβώς, με το 500άρικο, και εκεί υπήρχε μια δυστοκία που μέχρι και από το 2015 υπήρχαν περιπτώσεις που διόρθωναν και είχαν ακόμη να παίρνουν από τότε το μέρισμα. Θα το δούμε αναλυτικά. Να καλησπερίσω τον κύριο Δημήτρη. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε, καλησπέρα σας. Παρακαλώ πολύ, ήθελα το εξής. Έχω 2 γιους που τους είχα κάνει γονική παροχή. Μάλιστα. Και στους 2 μαζί στο ίδιο ακίνητο. Λοιπόν, τώρα ο ένας, θέλω να ρωτήσω αν δικαιούται το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Ο ένας εργάζεται και παίρνει 3% το χρόνο μάλλον. Και ο άλλος είναι άνεργος. Κύριε Γιώργο, Κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας. Κάνετε δήλωση χωριστή, κάνετε δική τους δήλωση ή έχετε στην οικογένεια και έχετε βάλει εσείς φιλοξενούμενους ή είναι προστατευόμενα μέλη ενδεχομένως? Όχι. Είναι ενήλικες. Τους έχω δώσει γονική παροχή. Ναι, λέω όμως, κάνετε δήλωση δική τους, αυτό ρωτώ. Ναι, δική τους δήλωση. Ναι. Α, κάνετε δήλωση δική τους. Ωραία, άρα λοιπόν έχουν την αυτοτέλεια και επομένως από τη δήλωση θα φανούν τα στοιχεία αυτά που είπαμε τώρα με τη Σοφία εδώ. Θεωρώ ότι και ο ένας με τα εισοδήματα που μου λέτε, τώρα βέβαια φαντάζομαι ότι η ακίνητη περιουσία που έχουν τη γονική παροχή, θα τους δώσατε την ψηλή κυριότητα, το έχετε δώσει ή ολόκληρη την κυριότητα? Όχι, γονική παροχή. Ναι. Έχω κάνει δωρεάν παραχώρηση. Έχετε κρατήσει. Α, δωρεάν παραχώρηση. Ναι, δωρεάν παραχώρηση για να μένουν. Για να μένουν. Ναι. Ωραία. Ναι. Για να μένουν. Τους έχετε δώσει δηλαδή κάποιο διαμέρισμα και τους έχετε στο Ε2 εσείς. Ναι. Ναι, ωραία. Και δεν φορολογήσετε γιατί είναι δωρεάν παραχώρηση, ναι, προς παιδιά. Θεωρώ λοιπόν ότι εφόσον η αξία αυτή που έχει ο καθένας η ακίνητη είναι κάτω από 120.000, είναι παντρεμένα? Όχι. Ωραία, 120.000. Εφόσον επίσης από τους λογαριασμούς στην τράπεζα δεν έχουν καταθέσει παραπάνω από 9.000 ο καθένας. Μάλιστα, δεν έχουν. Δεν έχουν. Άρα θα το πάρουν. Και το εισόδημα, αυτό που μου είπατε, εδώ βέβαια να προσέξουμε μόνο να δούμε μήπως υπερέχει το εισόδημα από τα τεκμήρια. Αλλά φαντάζομαι ότι από όπου μου λέτε, αν δεν έχουν τεκμήρια, αυτοκίνητα κλπ. Δεν θα έχουν. Θα το πάρουν και οι δύο, δηλαδή το κοινωνικό κεφάλι. Με καθένας βάση αυτά τα δεδομένα που μας δώσετε, βεβαίως και οι δύο. Ο καθένας αποτελεί το νοικοκυριό του. Είναι αυτόνομο δηλαδή αυτά. Ο καθένας αποτελεί το νοικοκυριό του. Είναι και αυτόνομος, ναι, δεν είναι έτσι. Ναι. Όταν ο νομοθέτης λέει ότι έχω έναν άνθρωπο, σημαίνει νοικοκυριό. Όταν έχει πάλι ένα ζευγάρι, πάλι είναι νοικοκυριό. Όταν έχει ζευγάρι με 2 παιδιά και τον πατέρα μέσα ή τη μητέρα ως προστατευόμενο μέλη, πάλι είναι συνολικά νοικοκυριό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτοί οι δύο δεν θεωρούνται νοικοκυριό, γιατί είμαστε στο ίδιο σπίτι. Μισό λεπτό. Δεν έχουν χωριστεί, δεν τους έχετε δώσει χωριστό διαμέρισμα του καθενός? Τι έχετε? Όχι χωριστό διαμέρισμα, το ίδιο διαμέρισμα. Α, τους φιλοξενείτε δηλαδή? Όχι, δεν τους φιλοξενώ. Έχω κάνει δωρεάν παραχώρηση αντί για τον ένα, έχω κάνει και στους δύο. Ναι, δωρεάν παραχώρηση σημαίνει ότι υπάρχει ένα διαμέρισμα χωριστό που εσείς δεν κατοικείτε, αλλιώς είναι φιλοξενία. Δηλαδή, μάλλον φιλοξενία έχετε. Δηλώνουν στη δηλωσή τους με ατομική, αλλά έχουν συμπληρώσει το κουτάκι που λέει φιλοξενία. Τότε έχουμε πρόβλημα εδώ, κύριε Γιώργο. Αν είναι φιλοξενία, άλλο. Αν όμως τους έχετε δώσει. Δεν είναι φιλοξενία. Στο ίδιο σπίτι μένετε όλοι μαζί? Όχι, δεν μένουμε μαζί, αφού μένουμε εκεί.
και κάνει και ξεχωριστή δήλωση και δύο. Εσείς μένετε σε άλλο διαμέρισμα? Σε άλλο διαμέρισμα. Α, εντάξει, τότε τους έχετε δώσει λοιπόν δωρεάν παραχώρηση. Δεν είναι φιλοξενία στο δικό σας σπίτι. Και λογικά λοιπόν ότι έχουν αυτοτέλεια. Έχουν αυτοτέλεια και θα πρέπει να ακολουθήσουν σε λίγες μέρες την εφαρμογή για να πάρουν το μέρος. Είχα ενδιασμό στο εξής, ότι είναι μία οικία και δεν μπορεί να χωρίσει η οικία, δηλαδή, για τους δύο. Ο ένας είναι άνεργος, ο άλλος παίρνει το εισόδημα των 300-400 ευρώ, άρα θα δούμε μήπως χρηστικά... Αρκεί κάποιος να δείτε από τις δηλώσεις τους πώς έχουν δηλώσει. Έχουν δηλώσει ο ένας φιλοξενείται στο σπίτι και τον φιλοξενείται... Όχι, δεν έχει δηλώσει... Χωριστά ο καθένας. Χωριστά. Ωραία. Άλλοι λοιπόν χωριστά έχετε δώσει... Χωριστά δηλώσει ο ένας, χωριστά και ο άλλος μόνο που έχουν την ίδια οικία. Δεν έχει πρόβλημα αυτό, δεν έχει θέμα. Εάν δηλώνουν στη δηλωσή τους χωριστά, χωριστή δήλωση και ο καθένας βάζει τα δικά του τετραγωνικά και δεν γίνεται... Όχι, δεν βάζει τα δικά του τετραγωνικά. Δωρεάν παραχώρηση, έχω γράψει δωρεάν παραχώρηση στον ένα και από κάτω. Ναι, και στη δωρεάν παραχώρηση λοιπόν. Έχετε κάνει δωρεάν παραχώρηση σε δύο δηλαδή. Στο ε2, ναι. Στο ε2 σας, το έντυπο. Ναι. Το ε2 έχετε βάλει. Το ε2 το δικό μου είναι δωρεάν παραχώρηση. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό είναι ανεξαρτησία, δεν είναι φιλοξενία. Αυτοί δηλώνουν στη δική, τα παιδιά δηλώνουν στη δική τους δήλωση, στον πίνακα 5, και λένε εκεί στο κουτάκι δωρεάν παραχώρηση. Κανένα πρόβλημα. Κανένα. Και αν είναι και χαμηλά, όπως μας είπε ο κύριος στα εισοδήματα, ο κύριος Δημήτρης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα δούμε και αναλυτικά, γιατί πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις, Γιώργο, γιατί με φιλοξενία το χάνουν, με δωρεάν παραχώρηση λοιπόν, αν έχουν χαμηλά εισοδήματα, όχι καταθέσεις και αυτά, θα το πάρουν. Συνεχίζουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ για την υποβολή των αιτήσεων. Δείξαμε λοιπόν πού μπορούμε να κάνουμε αιτήσεις μόλις ανοίξει την επόμενη εβδομάδα, κατά τα λεγόμενα βεβαίως κυβέρνηση ή εφαρμογή. Ο ενδιαφερόμενος τι λοιπόν είπαμε, τι θα συμπληρώσει. Τώρα, για τα ζητήματα σχετικά με το τεκμαρτό εισόδημα στους ανέργους και τους φιλοξενούμενους, όσοι είχαν εισοδήματα το 2016 αλλά ήταν άνεργοι το 2017, θα λάβουν το μέρισμα, Γιώργο. Ναι. Καθώς θα τους αφαιρεθεί ένα αντίστοιχο ποσό από το εισόδημα του 2016 ανάλογα με τους μήνες που ήταν άνεργοι. Δηλαδή, γίνεται μια αναλογία εδώ, ένας υπολογισμός. Μην ζαλίζουμε τώρα τις λεπτομέρειες. Σημασία έχει ότι οπωσδήποτε θα είναι μέσα στον υπολογισμό και οι άνεργοι. Και οι άνεργοι. Που ήταν το 2017 και θα λάβουν το μέρισμα. Αλλά απλώς εκεί θα γίνει ένας υπολογισμός ανάλογα με το πόσοι μήνες ήταν άνεργοι. Γιατί πιθανόν να ήταν άνεργος το 2016 και να πιάσε δουλειά το 2017 ή να πιάσε δουλειά από την αρχή του 2017 ή μερικούς μήνες. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα τουλάχιστον αν δεν δώσει. Και δεν προσέξει το νομοθέτης τους ανέργους με όλη τη σημασία, πόσο μάλλον τους άλλους που υπάρχουν έχουν και κάποιο εισόδημα. Θα τα δείξουμε σε πολύ λίγο και σε πίνακες για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Καλησπέρα σας, κυρία Σωτηρία. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ναι. Έχω ένα σπίτι το οποίο είναι στα... Ούτε καν θυμάμαι, στα 55 ή στα 65 ηλεκτρογονικά. Όνομα μου, αλλά πριν από 2 χρόνια περίπου φιλοξένησα το γιο μου. Κάνει δική του φορολογική δήλωση και έχει γράψει την οικία που μένω εγώ ότι φιλοξενείται. Και εκείνος το ίδιο βεβαίως. Δεν έχει γράψει τη λέξη φιλοξενείται. Απλώς έβαλε τη διεύθυνση ότι μένει εδώ. Μαζί με τη γυναίκα του και ένα μωρό που περίμενε έγκυος που γέννησε και μετά φύγανε. Αυτό... Είναι θετικό τους. Αυτό έγινε... Είναι σχετικά στο 17. Αυτό είναι στη δήλωση του 16. Στην Κυψέλη. Είναι στο... Το 16 φιλοξένησα ένα... Δεν το φιλοξένησα αυτό το άτομο επειδή δεν είχε λέει να... κατοικία, ξέρω εγώ, κάπου να δηλώσει. Με παρακάλεσε και του έκανα δηλώσει ότι μένει εδώ. Δεν μένει εδώ όμως αυτό. Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι μόνη. Μάλιστα, πάμε να δούμε. Ακούστε να δείτε τώρα, γιατί βλέπω υπάρχουν πολλές ερωτήσεις και θα τα εξηγήσουμε βεβαίως και στη συνέχεια και με τους πίνακες. Βλέπεις, Γιώργο, είναι μεγάλη αγωνία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε για να το πούμε, γιατί κάθε περίπτωση είναι και για να μην κάνουμε όλο το χρόνο τώρα και κουράζουμε και εσάς και δίνουμε έτσι γρήγορες απαντήσεις. Να ξέρετε ότι ο φιλοξενούμενος που το δηλώνει κάθεται και μετράει σε όλο αυτό το οικογενειακό εισόδημα. Δηλαδή, θα μπείτε εσείς, ο γαμπρός σας, η κόρη σας, τα παιδιά, αν εργάζονται, όλο αυτό θα βγει το εισόδημα. Αν υπερβαίνει λοιπόν τα κριτήρια
εισιτήρια τα οποία τα ανέφερε ο κύριος Χριστόπουλος, θα τα δείξουμε και σε λίγο. Ναι, δεν το παίρνουμε, ναι, το χάνουμε. Πάντως, να ξέρετε, πολύ λίγες περιπτώσεις οι φιλοξενούμενοι θα πάρουν αυτό το κομμάτι του μερίσματος, γιατί καταλαβαίνετε. Ωραία. Ακούστε να δείτε. Προσθέστε. Ακούστε να δείτε. Ναι, ναι, επειδή δεν πηγαίνει ατομικά, βγαίνει ένα σύνολο λοιπόν του εισοδήματος που υπάρχει ανά νοικοκυριό, γι' αυτό τα εξηγεί και ο κύριος Χριστόπουλος. Θα καθίσετε και θα μετρήσετε. Ένα παλιό αυτοκίνητο πάντα πριν. Ναι, και αυτοκίνητο, πάμε στα τεκμήρια. Κυρία Σωτηρία, σε λίγο θα αναφέρουμε, καθίστε και αθρηστικά και θα δείτε λοιπόν τα εισοδήματα. Και αν έτσι αυτό μπορεί κάποιος να. Γιατί ξέρεις, τώρα με τους φιλοξενούμενους καταλαβαίνεις τι γίνεται. Όσο γιος πούμε στη συνέχεια, κύριε Στοίρο, όσο πούμε θα καταλάβετε, θα τα εξηγήσουμε ακόμη αναλυτικά η Σοφία εδώ και εμείς, και θα καταλάβετε. Κατάλαβα το ότι είχατε ένα φιλοξενούμενο για ένα είναι διάστημα. Είναι όλη την οικογένεια όμως. Πέρα από αυτό έχει και την οικογένεια. Γιώργο, ναι, μου είπε και, για το γιο και την νύφη και τα παιδιά. Οπότε καταλαβαίνεις, ναι, αυτό πρέπει, τι σημαίνει. Πρέπει να έχετε υπόψη σας πώς έχουν δηλωθεί, αν είναι κρεμασμένοι, εντός εισαγωγικών το κρεμασμένοι, στη δική σας δήλωση, είτε ως φιλοξενούμενοι είτε ως προστατευόμενα μέλη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, σε δύο διαφορετικά κουτάκια. Μάλιστα. Θα τα δει σε πολύ λίγο. Πάμε να ολοκληρώσουμε, σας παρακαλώ πολύ, να μας εξηγήσει ο κ. Χριστόπουλος για την υποβολή αιτήσεων. Είπαμε λοιπόν ότι το εκμαρτό εισόδημα είναι εκείνο βάσει του οποίου θα κριθεί αν θα πάρουμε το μέρισμα ή όχι. Οι φιλοξενούμενοι είναι δηλωμένοι στην πλατφόρμα του κοινωνικού μερίσματος. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα το δούμε στη συνέχεια. Τα περιουσιακά στοιχεία θα είναι και αυτά προσυμπληρωμένα, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Ε9, γι' αυτό τονίζουμε πάντα το Ε9 να απεικονίζει την εικόνα. Ο αριθμός τώρα των ανήλικων μελών του νοικοκυριού θα εμφανίζεται αυτόματα αφού θα τραβηχτούν τα στοιχεία του Ε1 ή του Α21. Καταλαβαίνετε λοιπόν, για να απαντήσουμε και στην κυρία Σωτηρία που γυρνάει και λέει πώς είναι δηλωμένοι, θα φανούν όλα αυτά γιατί είναι στο σύστημα. Συνεχίζουμε και Γιώργο μου, θέλουμε τη βοήθειά σου για να μας εξηγήσεις τους πίνακες που έχουμε ετοιμάσει. Στον πίνακα λοιπόν που βλέπουμε, προσέξτε τώρα εδώ, στοιχεία υπόχρεου, έγγαμος. Συμπληρώνουμε λοιπόν, έχουμε γράψει εμείς ό,τι ναι, δεν είναι, κλικάρουμε. Ό,τι δεν είναι προσυμπληρωμένο, αυτό το έπεσε στο βίο προηγουμένω, ας το τονίσουμε όμως, διότι γίνεται προσπάθεια να είναι τα περισσότερα συμπληρωμένα, θα τα επαληθεύσουμε δηλαδή. Εδώ ακριβώς σε αυτή τη φόρμα βλέπουμε, όπως είπες, τα στοιχεία του υπόχρεου, και για παράδειγμα το ΆΜΚΑ, το έτος γέννησης, αν έχει παιδί με αναπηρία μες στην οικογένεια. Το IBAN, όπως είπαμε, πολύ σωστά μας είπε στην αρχή. Ναι, το τηλέφωνο. Τηλέφωνο, αυτό που λέγαμε, που είπαμε ότι για τηλέφωνο, τώρα θα δούμε αν έχει κινητό, θα βάλει κινητό, δεν τον εμποδίζει κανείς. Το email, αν θέλει, έτσι, για να έχει μία οτιδήποτε και δηλώνει υπεύθυνο, προσέξτε και το τικάρουμε αυτό, δηλώνει υπεύθυνο ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή. Τώρα εδώ, χθες και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας είπε ότι θα έχει μια δέσμευση, αλλά εγώ η εμπειρία μου λέει ότι επειδή από την προηγούμενη φορά υπήρξαν και αναλυθεί στοιχεία και πήγαν και οδηγήθηκαν ποσά που τα έλεγε κανείς μετά εκ των υστέρων, μετάνιωσε και από τα στοιχεία προέκυψαν τέτοια πράγματα, πήραν δηλαδή που δεν τα δικαιούνται κάτω από ορισμένα. Γι' αυτό και εδώ ο νομοθέτης θέλει να είναι σίγουρος ότι αφού τα δηλώνεις έτσι είναι αληθή, επομένως κάποια στιγμή αν διαπιστώσω ότι δεν είναι αληθή. Πάντως θέλει προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή, γι' αυτό έπρεπε το ακριβώς. Θα αναζητηθούν και ποσά εντόκος ως χρεωστήτως. Γιατί μπορεί κάποιος να πει πού θα με βρουν. Μπορεί κάποιος να παρουσιάσει κάποια στοιχεία τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα για να παραπλανήσει το σύστημα. Πρέπει να. Πάμε να δείξουμε, σας παρακαλώ, και τους επόμενους πίνακες για να κλείσουμε αυτό και μετά να περάσουμε στο κομμάτι της φιλοξενίας και να μας εξηγήσει ο κ. Χριστόπουλος. Στο αφημί βλέπετε λοιπόν, μπορούμε να δούμε σύζυγος, προστατευόμενο τέκνο, ανήλικος φιλοξενούμενος, ενήλικος φιλοξενούμενος. Εκεί διαλέγουμε στην πάνω στο αφημί, όπως βλέπετε, και στη συνέχεια βλέπετε ότι γράφουμε, για παράδειγμα, στο εισαγωγή στοιχείων μέλους. Στη σχέση γράφουμε ότι, για παράδειγμα, ότι είναι προστατευόμενο τέκνο. Ναι, αυτά, Σοφία μου, είπα προηγουμένως ότι η προσπάθεια να είναι προσυμπληρωμένα, να έρχονται όσο δυνατόν περισσότερο προσυμπληρωμένα, αλλά θα τα επαληθεύσουμε εμείς να δούμε σίγουρα. Για παράδειγμα, όπως είπες, προστατευόμενο τέκνο που έρχεται από άλλο πίνακα, αν είναι ανήλικος, είναι φιλοξενούμενος ή ενήλικος φιλοξενούμενος. Έχουν σημασία αυτά μεταξύ τους, το καθένα. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, όπως είπες και πρωτήτερα, όλα οδηγούν σε ένα βέβαιο στόχο.
να μαζέψουμε το εισόδημα όλων των μελών και των προστατευόμενων και των φιλοξενούμενων. Εδώ λοιπόν επαληθεύουμε ή θα χρειαστεί να συμπληρώσουμε κάποια από αυτά τα στοιχεία. Είπες προηγουμένως πάλι θα φαίνεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜΗ. Το βλέπουμε εδώ, έτσι. Ακριβώς, το βλέπουμε. Ναι. Βλέπουμε τον ΑΜΚΑ, το επώνυμο. Το έτος γέννησης και η ένδειξη αν έχει κάποιο μέλος της οικογένειας ή προστατευόμενο ή από και κατευθείαν στο αναπηρίας. Καταχώρηση μέλους, αυτό, το λοιπόν, πατάμε και έχει και θα, λοιπόν κατοχυρωθεί το θα έχει ή θα επαληθεύεται ότι έρχεται εδώ ακριβώς. Αν υπάρχει στοιχείο στον πίνακα, ωραία, πολύ σε αυτό το πίνακα. Αν είναι προσυμπληρωμένα, θα έρθουν όλα έτοιμα. Έτσι. Θεωρώ ότι ένα μεγάλο. Αλλά πρέπει να τα επαληθεύσουμε αν είμαστε σίγουροι. Καλό είναι όμως να τα επαληθεύσουμε τα στοιχεία που έχουν για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Πάρα πολλές ερωτήσεις, Γιώργο Κουτσούκο. Είμαι χαμηλοσυνταξιούχος με κομμένο το ΕΚΑΣ. Θα πρέπει να κάνω και εγώ αίτηση. Πέρσι το πήρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κόσμος μπερδεύεται. Νομίζω ότι το μέρισμα αυτόματα θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Όχι λοιπόν, είναι η απάντηση. Δεν πιστώνεται αυτόματα. Εσείς πρέπει να κάνετε αίτηση που μόλις σας δείξαμε και ούτε θα σας ενημερώσουμε. Ότι κάποιος, επειδή έχει χάσει το ΕΚΑΣ, αν δεν πληρεί. Αναδρομικά θα επιστραφούν βεβαίως στις συντάξεις τα. Αλλά έχει να κάνει και με τα υπόλοιπα κριτήρια. Όπως είπε και ο κ. Χριστόπουλος, παίζουν ρόλο και οι καταθέσεις, παίζουν ρόλο και τα παραδοσιακά στοιχεία. Υπάρχουν διαφορετικά τεκμαρτά τα οποία θα ληφθούν υπόψη. Επομένως, δεν είναι κριτήριο για να νομίζει κάποιος ότι μπορεί να πάρει το μέρισμα το ότι έχει χάσει το ΕΚΑΣ. Θα γίνει μια συνδυαστική επεξεργασία των ατομικών περιουσιακών στοιχείων του καθενός. Επομένως, κάποιος ο οποίος θέλει να προχωρήσει στην καταγραφή των στοιχείων στην εφαρμογή θα πρέπει να είναι προσεκτικός και δεν μπορεί να είναι απολύτως πεπισμένος ότι τα πληρεί επειδή έχει χάσει κάποια παροχή. Είναι, όπως το ξανατονίσαμε, συνδυασμός δεδομένων και περιουσιακών στοιχείων και λοιπόν εισοδημάτων. Μάλιστα. Λύσεις λοιπόν θα σας βρούμε για το κοινωνικό μέρισμα. Λύσεις όμως θα σας βρούμε και πώς θα κουρέψετε και τα καταναλωτικά σας αλλά και τα στεγαστικά σας δάνεια. Και εδώ με τη βοήθεια του κυρίου Αναστασόπουλου. Κύριε Αναστασόπουλε, πολλά ακούμε πάρα πολύ καθημερινά. Μας καλούν και μας ρωτάνε από τη μία είναι συνεπείς, δεν είναι ολίπτες. Από την άλλη, ακούγονται πολλά. Ο 29 Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Πάμε λίγο να βοηθήσουμε τους τηλεθεατές να κατανοήσουν τι πρέπει να κάνουν ως προς το δάνειό τους και τι λύσεις βεβαίως και δυνατότητες έχουν. Ναι. Πολύ σωστά, Σοφία, είπες ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση και ο κόσμος πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Αυτό το οποίο εγώ οφείλω να πω είναι ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί γιατί φαίνεται ότι. Το πράγμα ενδεχομένως στην πορεία θα οδηγήσει σε καταστάσεις οι οποίες μπορεί για κάποιους δανειολήπτες να είναι πολύ άσχημες υπό την έννοια ότι δεν θα υπάρχει πλέον κανένα καθεστώς ανοχής και αυτοί οι οποίοι δεν θα ρυθμίσουν τα δάνειά τους ενδεχομένως να οδηγηθούν σε ένα πληστηριασμό. Συν της άλλης, αυτό το οποίο επίσης παίρνει στο παιχνίδι είναι και τα ξένα φαν, τα οποία φαίνεται και αυτά ότι σιγά σιγά αναλαμβάνουν, παίρνουν κάποια δάνεια και δεν γνωρίζουμε εάν μέσα στην συμπεριφορά, την καλή συμπεριφορά που έχουν δείξει πολλές τράπεζες μέχρι σήμερα, εάν θα συνεχίσουν την ίδια τακτική και τα ξένα φαντ. Γιατί όπως γνωρίζεις, σήμερα δεν υπάρχει καμία προστασία της κυρίας κατοικίας. Οι πληστηριασμοί δεν γίνονταν επειδή απήχαν οι συμβολογράφοι από τα καθήκοντά τους και επιπλέον η συμφωνία η οποία έχει γίνει μεταξύ της κυβέρνησης και συμβολογραφικού συλλόγου, αφορά ποσά και κατοικίες οι οποίες δεν ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος νόμος ο οποίος να το επιβάλλει. Επί της ουσίας είναι μια προφορική συμφωνία όπου κανείς δεν υποχρεούται να την ακολουθήσει, αλλά στα πλαίσια της καλής πίστης αυτό έχει τηρηθεί. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία αυτή τη στιγμή για τις τράπεζες. Τα οποία οι τράπεζες αξιοποιούν προκειμένου να απομειώσουν το ποσοστό των κόκκινων δανείων. Οι τρόποι που έχουν οι τράπεζες να μειώσουν το ποσοστό αυτό είναι τρεις. Ο ένας είναι οι ρυθμίσεις, που θα αναφερθούμε σε λίγο με τις κάτσεις που έχουμε ετοιμάσει. Ο άλλος τρόπος είναι η πώληση των δανείων στα ξένα funds, προκειμένου να πάρουν κάποια χρήματα, δηλαδή να έχουν ρευστότητα και να διαγράψουν από τα λογιστικά τους γραφεία τα κόκκινα δάνεια. Και η τρίτη επιλογή, δυστυχώς, είναι και οι πληστηριασμοί. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο, επίσης το οποίο βλέπω εγώ τον τελευταίο καιρό, είναι ότι υπάρχει μια αδιαφάνεια ως προς τις ρυθμίσεις. Γι' αυτό ο κόσμος διαμαρτύρεται. Δηλαδή, εγώ βλέπω και επιμένω και λέω ότι μπορείς να κάνεις ρύθμιση με τις τράπεζες. Οι τράπεζες προσπαθούν να ρυθμίσουν τα δάνεια, αλλά αυτό το οποίο ισχύει για μένα δεν συμβαίνει για το διπλανό μου. Και αν εγώ, σαν δανειολήπτης, πάω στην τράπεζα να υποβάλω κάποιο αίτημα, αυτό δεν σημαίνει ότι το αίτημα θα γίνει δεκτό πολύ απλά γιατί δεν γνωρίζω ποια είναι τα κριτήρια τα οποία θα ακολουθήσει η τράπεζα. Δηλαδή, η ίδια η τράπεζα, η κάθε τράπεζα ξεχωριστά, έχει δικά της κριτήρια τα οποία δεν είναι δημόσια. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς δηλαδή, πώς θα αξιολογηθεί η αίτησή μου. Ουσιαστικά όμως η τράπεζα, ο απότερος σκοπός της είναι να βρεθεί μία. Κάνει κάποιες ή βρέχει πρόθεσμες ή μακρύ πρόθεσμες ρυθμίσεις. Ο σκοπός των τραπεζών,
Ο σκοπός, εγώ περιγράφω λίγο το τοπίο το οποίο είναι θολό και έχει μπερδέψει τον κόσμο. Mm-hmm. Γιατί ναι, λέμε ότι υπάρχουν ρυθμίσεις, λέμε ότι γίνονται κουρέματα, αλλά επειδή υπάρχει και μια μερίδα του κόσμου η οποία δεν μπορεί να το πετύχει αυτό, θέλω να εξηγήσω λίγο πάνω κάτω για ποιο λόγο δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό όμως σίγουρα δεν τους απαγορεύει τη δυνατότητα να προσφύγουν στην τράπεζα, να κάνουν μια αίτηση ή να αξιοποιήσουν τους νόμους που υπάρχουν προκειμένου να πετύχουν μια διαγραφή, ένα κούρεμα ή μια ρύθμιση εξοδικαστική. Άρα λοιπόν να πούμε ότι σήμερα ο μεγάλος διαχωρισμός στα δάνεια που υπάρχει είναι ανάμεσα στα καταναλωτικά και τα εστιαστικά δάνεια. Mm-hmm. Όπως είναι γνωστό, τα καταναλωτικά δάνεια, επειδή δεν έχουν εξασφάλιση και είναι δάνεια με υψηλό επιτόκιο, δηλαδή η τράπεζα εξ αρχής γνωρίζει ότι ενδεχομένως δεν θα τα εισπράξει, μπορείς να πετύχεις πιο εύκολα μία διαγραφή, γιατί είναι και τα πρώτα δάνεια τα οποία πολλούνται σιγά σιγά στα ξένα funds. Και είναι γνωστό ότι πολλά δάνεια έχουν πωληθεί σε πολύ χαμηλή τιμή, αλλά έχουν προσφερθεί και στους δανειολήπτες προκειμένου να κουρευτούν σε σημαντικό ποσοστό και να πληρώσουν με την έκδοση ενός νέου δανείου το υπόλοιπο. Από εκεί και πέρα λοιπόν τα δάνεια αυτά με κάποιον τρόπο μπορούν να διευθετηθούν. Αυτό το οποίο υπήρχε σήμερα ως εκκρεμότητα και ως ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και αγκάθι για την ελληνική κοινωνία είναι τα εστιαστικά δάνεια. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι δάνεια τα οποία επί της ουσίας έχουν εξασφάλιση στην κύρια κατοικία. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο εύκολο η τράπεζα να πιέσει, γιατί μπορεί να σου πάρει το σπίτι αφενός. Αφετέρου όμως και οι ίδιες οι τράπεζες δεν είχαν μέχρι σήμερα την απαλλαγή, θα έλεγα. Την ευχέρεια σε πολλές περιπτώσεις να διαγράψουν κεφάλαιο στα προϊόντα αυτά, γιατί οι ίδιοι τραπεζικοί φοβόντουσαν να υπογράψουν τέτοιου είδους κουρέματα και ρυθμίσεις. Αυτό το, λοιπόν το οποίο είναι εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική πραγματικότητα είναι οι ρυθμίσεις τύπου Ιρλανδικό μοντέλο, mm-hmm. οι οποίες ρυθμίσεις όμως αρχίζουν και εφαρμόζονται πιλωτικά. Εγώ δηλαδή έχω δει προτάσεις τέτοιες, γίνονται τις ρυθμίσεις, δεν είναι όμως οι ίδιες και ανοιχτές προς όλο τον κόσμο. Θέλω όμως να ελπίζω ότι στο τέλος θα προσφερθεί ανοιχτά σε όλους τους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν πραγματικό πρόβλημα, γιατί αυτό που κάνει το Ιρλανδικό μοντέλο, εκτός από το ότι προσφέρει χαμηλότερη δόση και διαγραφή κεφαλαίου, επί της ουσίας επαναπροσδιορίζει το ύψος του δανεισμού σου με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να είναι ανάλογο της νέας εμπορικής αξίας των ακινήτων. Δηλαδή, ένα άλλο θέμα που έχουμε είναι ότι έχουμε δάνεια του παρελθόντος, τα οποία είναι υψηλά σήμερα, αλλά σπίτια τα οποία σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα δάνεια. Άρα, λοιπόν, το Ιρλανδικό μοντέλο είναι ακριβώς αυτό. Να πω ένα παράδειγμα, τι είναι αυτό το οποίο προσφέρει, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί και για ποιο λόγο είναι πολύ σημαντικό οι τράπεζες να το εφαρμόσουν. Καταρχάς, αν ένας δανειολήπτης έχει ένα στεγαστικό δάνειο, το οποίο είναι για παράδειγμα 100.000 ευρώ, αυτό που γίνεται είναι διαχωρισμός του δανείου σε δύο μέρη. Πληρώνεις για τα πρώτα 15 χρόνια το πρώτο μέρος, δηλαδή τις 50.000 ευρώ με μία μηνιαία δόση, και το άλλο μέρος, τα υπόλοιπα 50.000, μεταφέρονται παγωμένα για μετά από 15 χρόνια. Άτοκα δηλαδή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αυτομάτως ο δανειολήπτης ωφελείται των τόκων οι οποίοι δεν έχουν τρέξει για τα 50.000. Και ό,τι καταβάλεις σαν δόση σήμερα, φεύγει κατευθείαν από το κεφάλαιο του πρώτου μέρους. Αυτό το οποίο επίσης προσφέρεται είναι για κάθε συνέπεια, για κάθε καταβολή που κάνεις ετησίως στο πρώτο μέρος, μία διαγραφή στο δεύτερο μέρος ποσοστού περίπου 3%, όπου αθρηστικά, εάν πάρεις τη ρύθμιση αυτή, μπορεί ενδεχομένως να πετύχει ο δανειολήπτης κούρεμα κοντά στο μισό της οφειλής του. Αυτό δεν είναι μόνο ότι ωφελεί το δανειολήπτη σήμερα, επί της ουσίας προστατεύει όμως και την ίδια την τράπεζα, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσει ότι δεν θα έχουμε ξανά νέα κόκκινα δάνεια μετά το 19. Γιατί οι ρυθμίσεις οι οποίες πήγαμε μέχρι σήμερα, έχει αποδειχτεί δηλαδή και από τις ίδιες τράπεζες το ομολογούν, είναι ότι ρυθμίζουν δάνεια τα οποία όμως μετά από μερικούς μήνες ξανακοκκινίζουν. Άρα λοιπόν, με τον τρόπο που περιγράφω, θα δοθεί ένα πολύ σοβαρό κίνητρο στους δανειολήπτες, εφόσον κάνουν αυτές τις ρυθμίσεις, να αποπληρώνουν για πολλά συναπτά έτη τις υποχρεώσεις τους, προκειμένου να πετύχουν το κούρεμα. Γιατί το Ιρλανδικό μοντέλο και αυτού του είδους οι ρυθμίσεις με τον διαχωρισμό δεν διαγράφουν την οφειλή από την ημέρα της σύμβασης. Η διαγραφή προσφέρεται εφόσον είσαι συνεπής και πληρώνεις για αρκετά χρόνια τις υποχρεώσεις σου. Άρα λοιπόν είναι ένα έξυπνο εργαλείο το οποίο ωφελεί και τις τράπεζες και τους δανειολήπτες. Μετά το διάλειμμα με τον κύριο Αναστασόπουλο έχουμε ετοιμάσει για να δούμε τις λύσεις λοιπόν πώς θα κουρέψετε και το καταναλωτικό σας δάνειο αλλά και τα στεγαστικά σας δάνεια. Βάζουμε μια ανατελεία και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. We'll be right back.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και σήμερα θα βρούμε λύση με τον Γιώργο τον Κουτσούκο, τον Γιώργο τον Χριστόπουλο και τον Δημήτρη τον Αναστασόπουλο για φορολογία, ασφαλιστικό και βεβαίως κόκκινα δάνεια. Πριν από το διάλειμμα, μαζί με τον κύριο Αναστασόπουλο, είπαμε λοιπόν πώς θα κουρέψουμε τα καταναλωτικά αλλά και τα στεγαστικά μας δάνεια. Πάμε, σας παρακαλώ. Πολύ σημαντικό. Και εγώ θα σταθώ μόνο σε ένα σημείο σε όλα αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα που είπε, ότι πρέπει να δείχνει σε κάθε περίπτωση ο δανειολήπτης μια διάθεση συνεργασίας. Ναι. Γιατί αυτό μπορεί να τον οδηγήσει κάπου. Εάν δεν παρουσιάζεται κάπου, δεν εμφανίζεται στην τράπεζα προκειμένου να υποστηρίξει και τα αιτήματά του και να κάνει μια προσπάθεια να βρει μια φόρμουλα διακανονισμού, νομίζω ότι εκ προημίου είναι καταδικασμένος. Και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι υπάρχουν διέξοδοι και λύσεις. Γι' αυτό είναι άλλος από το οποίο προσφέρει και είμαστε εκπομπή. Εδώ βεβαίως. Και σίγουρα χρειάζεται κάποιος και τη βοήθεια ενός ειδικού. Και δεν το λέω τώρα για να προσδιαφήμιση του Δημήτρη. Ο Δημήτρης πραγματικά έδωσε μια πολύ περιστατωμένη εικόνα. Για το τι πάμε, σας παρακαλώ πολύ, να μας εξηγήσει τώρα ο Δημήτρης Αναστασόπουλος τις λύσεις που έχουμε στα καταναλωτικά δάνεια. Και όπως μας είπε και πριν από λίγο, είναι τελείως διαφορετικά ένα καταναλωτικό δάνειο από ένα στεγαστικό. Όπως επίσης είναι ξεχωριστή η κάθε περίπτωση του δανειολήπτη. Αυτά είναι κάποιες λύσεις. Ο κάθε δανειολήπτης είναι μια ξεχωριστή περίπτωση που αντιμετωπίζεται βεβαίως στη συμφωνία που θα κάνει με την τράπεζα. Αλλά έχει κάποιες δυνατότητες και κάποιες επιλογές. Ξεκινάμε λοιπόν, κύριε Αναστασόπουλε. Γενναίες ρυθμίσεις γίνονται στα καταναλωτικά δάνεια. Έχουμε ακούσει πολλές φορές 15-20.000 ευρώ, τα οποία βεβαίως δεν έχουν, να το τονίσουμε και να μας εξηγήσετε, καμία εξασφάλιση. Ναι, είναι δάνεια τα οποία δεν έχουν κάποιο κίνητο, δηλαδή με το οποίο να έχουν, στο οποίο να έχουν κάποια αποθήκη, άρα λοιπόν να μπορεί η τράπεζα να εκτελέσει σε περίπτωση που δεν πληρώσει. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο εύκολο η τράπεζα αυτό να στο διαγράψει, γιατί ούτως ή άλλως έχει πάρει και αρκετά χρήματα μέσω των υψηλών επιτοκίων. Επαναλαμβάνω όμως, αυτό το οποίο αξιολογείται από τις τράπεζες είναι το σύνολο της περιουσίας που έχει ο δανειολήπτης. Δηλαδή, παρόλο που μπορεί να μην υπάρχει υποθήκη, εάν υπάρχει σημαντική περιουσία, μπορεί ενδεχομένως να μην δει και ούτε αυτή τη ρύθμιση. Επιπλέον, μεγάλο ρόλο παίζει και η συγκυρία. Δηλαδή, εάν προτίθεται η τράπεζα να μεταβάσει τα δάνεια αυτά σε ξένα funds, σίγουρα πριν τη μεταβίβαση αυτή μπορεί να επιχειρήσει να στο κουρέψει με ένα μεγάλο ποσοστό διαγραφής, γιατί πολύ απλά αυτό είναι καλύτερο και για την τράπεζα. Από εκεί πέρα να πούμε ότι αυτό το οποίο αξιολογείται επίσης είναι κατά πόσον ο άλλος δεν μπορεί πραγματικά να πληρώσει, πόσα χρόνια έχει να πληρώσει ή αν έχει κάνει έτσι υπεγωγή στο νόμο Κατσέλη. Δηλαδή βλέπουμε ότι πολλές αιτήσεις πριν τη συζήτηση τελικά ρυθμίζονται, συμβάζονται πριν το δικαστήριο, γιατί πολύ απλά οι τράπεζες προτείνουν κουρέματα ή κάτι αντίστοιχο που θα έπαιρνε στο νόμο Κατσέλη. Άρα λοιπόν και αυτό είναι μια άλλη επιλογή η οποία δίνεται στον κόσμο. Και τέλος βεβαίως υπάρχει και το δάνειο το οποίο είναι παρόμοιο με το Ιρλανδικό μοντέλο. Υπάρχει διαχωρισμός του δανείου και στα καταναλωτικά δάνεια, όπου αποπληρώνεις ένα μέρος του δανείου αυτού για κάποια χρόνια και μετά ως επιβράβευση, αυτό λέγεται συγκεκριμένα forgiveness debt η σύμβαση αυτή, κουρεύεται το υπόλοιπο του δανείου. Και βεβαίως ο δανειολήπτης παίρνει και εξωφρητική και δεν έχει και τις άσχημες συνέπειες που μπορεί να έχει και η καταγραφή του στον διαιρεσία. Μετά τους δύο τηλεθετές θα το δείξουμε αυτά που μόλις μας είπε ο κ. Αναστασόπουλος και στις κάρτες και για το σπάσιμο του δανείου και τι γίνεται λοιπόν και το ποσοστό της διαγραφής που είναι ανάλογο βεβαίως με το, με το ύψος του δανείου που έχετε και την οικονομική σας κατάσταση. Καλησπέρα σας, είναι ο κ. Ιωάννης. Ναι. Κύριε Ιωάννη, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Υγρασία για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Αυτό το επίμα που έλεγε ο Παπαδάκης το πρωί, από την πρόνοια. Η κόρη μου έχει πάνω από 60%. Είναι ψυχολογικά άρρωστη. Το δικαιούμαστε κι εμείς. Ακούτε. Από την πρόνοια. Εννοείται αν μπορεί να πάρει κάποιο επίδομα σχετικά με την... με το θέμα της υγείας. Μάλλον ο κύριος αναφέρεται στο θέμα του επιδόματος της βαριάς αναπηρίας, το οποίο όντως δίνεται από την πρόνοια σε κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα σε συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από κάποιο ασφαλιστικό ταμείο. Που έχει πιστοποιηθεί από και πάνω, βέβαια. Είναι ένα θέμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον ιδίως για τους συμπολίτες μας που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ασφαλιστικά ταμεία, ακριβώς γιατί δεν έχουν τα απαιτούμενα ένσημα για να διεκδικήσουν τη συνταξιοδότηση. Άρα μπορεί ο κύριος να ρωτήσει, να απευθυνθεί. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι πρέπει να περάσει οπωσδήποτε το άτομο το οποίο θέλει να καταστεί δικαιούχος από μια υγειονομική επιτροπή που είναι πρωτοβάθμια. Και πρέπει να πιστοποιηθεί η αναπηρία του με ένα ποσοστό τουλάχιστον 67% και άνω, γιατί άκουσα κάτι για 40%, οπότε αυτού το μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο. Είναι όμως μία παροχή η οποία μπορεί να δώσει μία πρόσκαιρη ανακούφιση σε κάποιον ο οποίος
έχει, αντιμετωπίζει και σοβαρό πρόβλημα υγείας και δεν έχει ικανό εισόδημα προκειμένου να συντηρηθεί. Άρα θα του πρότεινα να απευθυνθεί κυρίως στην κατατόπο νομαρχία, γιατί είναι συγκεκριμένα τα γραφεία τα οποία εξυπηρετούν για αυτή την κατηγορία της παροχής, να κάνει μια αίτηση να περάσει τουλάχιστον την υγειονομική επιτροπή και αν κρυφτεί ανάπηρη με το πετούμενο ποσοστό, μπορεί και να το διεκδικήσει. Κύριε Μελέτη, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Τον εργατολόγο ήθελα. Την ερώτησή σας βεβαίως. Καλησπέρα. Ακόμα. Ναι, γεια σας. Εγώ κατέθεσα τα χαρτιά μου το 12 το Μάιο. Ναι. Το 12 το Μάιο και πήρα τη σύνταξή μου μετά από 11 μήνες, το 13. Ναι. Αυτό με το νεοποί, γιατί διάβασα σε κάτι site ότι εμείς, λέει, όσοι πήραμε, ξέρω εγώ, το 13 σύνταξη αναδρομικά, ότι μπορεί να μην μας τα βάλουν τώρα, κάτι αργότερα, κάτι τέτοιο κατάλαβα. Να μην τα λάβετε τώρα με τη σύνταξη του μηνός Δεκεμβρίου, δηλαδή μην πάτε τα παρανόμως παρακρατηθέν τα ποσά υπέρ ΕΟΠΗ, την επιστροφή εννοείται. Ναι. Νομίζω ότι διέρευσε κάτι τέτοιο, αλλά δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί. Δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί. Δηλαδή, καλύτερα να το δείτε αυτό στο λογαριασμό σας τον επόμενο μήνα. Ναι, έχει διαρρεύσει. Και εγώ άκουσα μια τέτοια είδηση, όπως δεν έχει επιβεβαιωθεί. Από τα site μέσα, γι' αυτό τώρα λέω, κάτσα να σας παρακολουθώ συνέχεια. Δεν είναι θέμα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να τσεκάρετε το λογαριασμό σας κατά το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου. 29 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, θα πιστωθεί. 29 Νοεμβρίου. 29 Νοεμβρίου, ναι. Θα πιστωθεί τώρα, γιατί είναι η σύνταξη. Να πάω πουθενά μετά, άμα δεν μου τα έχουν βάλει πουθενά αλλού. Αν δεν έχει γίνει επιστροφή, θα ήταν καλό να απευθυνθείτε στο ταμείο σας και να ζητήσετε εξηγήσεις γιατί δεν έχει γίνει. Ναι. Στο ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ, ναι. Στην Καλυθέα, εδώ που ανήκω, δηλαδή, στην Καλυθέα. Ναι. Ναι, στο υποκατάστημα στο οποίο ανήκετε, ναι. Στο υποκατάστημα πληρωμής της σύνταξής σας, αν είναι το υποκατάστημα της Καλυθέας, εκεί. Εκεί έχω κάνει τα χαρτιά. Πολύ ωραία, εκεί θα απευθυνθείτε και θα ζητήσετε εξηγήσεις γιατί δεν έγινε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε, σας παρακαλώ πολύ, να ολοκληρώσουμε με τις κάρτες για τα καταναλωτικά, τις δύο κάρτες που δεν διαβάσαμε για να... αυτό που μας είπε ο κύριος Αναστασόπουλος. Λοιπόν, για τα βαθιά κόκκινα καταναλωτικά δάνεια, δίνεται σημαντικό ποσοστό διαγραφής, το οποίο εξαρτάται από το ύψος του δανείου και την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη. Και επίσης το σπάσιμο του δανείου σε δύο μέρη, είτε 50-50 είτε 40-60. Το πρώτο μέρος θα μπει σε ρύθμιση, που προβλέπει αποπληρωμή σε 3 ή 5 χρόνια, και το υπόλοιπο είτε θα κουρεύεται αρχικά, είτε στο τέλος της περίοδου της επιμήγυνσης, κ. Αναστασόπουλε. Ακριβώς, και να πούμε και κάτι ενδιαφέρον πάνω σε αυτό, ότι οι τράπεζες, επειδή για πραγματικά δικούς τους λόγους, εσωτερικούς και λογιστικούς, εάν πήγαινες και έκανες πρόταση να καταβάλεις εφάπαξ το ποσό αυτό, δηλαδή το 30% της ρύθμισης αυτής, σου έλεγαν όχι. Δηλαδή προτιμούσαν να σε βάλουν σε μια ρύθμιση, χωρίς όπως να απαγορεύεται να κάνεις την πορεία πρόωρη εξόφληση. Mm-hmm. Δηλαδή κάτι το οποίο υπάρχει εδώ σαν διαδικαστικό πρόβλημα είναι ότι επί της ουσίας η τράπεζα δεν θα σου κάνει το κούρεμα με την υπογραφή της ρύθμισης, αλλά θα το προβλέπει με έναν έμεσο τρόπο εφόσον εσύ δείξεις κάποια συνέπεια. Αυτό λοιπόν ανταποκρίνεται στις εντολές που έχουν πάρει οι τράπεζες, οι δικοί τους προκειμένου να ρυθμίσουν τα δάνεια αυτά. Άρα λοιπόν είναι προτιμότερο να κάνεις κάποιο τέτοιο αίτημα από το να ζητήσεις εσύ να γίνει κούρεμα εξ αρχής. Δηλαδή θα περάσει πιο εύκολα από το Συμβούλιο, από την Επιτροπή που εξετάζει τα αιτήματα αυτά. Αυτά είναι ως προς τα καταναλωτικά σας δάνεια. Σε λίγα λεπτά θα δείξουμε τι γίνεται και με τα στεγαστικά δάνεια. Γιώργο Κουτσούκο, πάμε να δούμε γιατί τι αλλάζει στο συνταξιοδοτικό των δημοσίων υπαλλήλων το 2018. Ναι, έχουμε σοβαρές αλλαγές, Σοφία, γιατί ούτως ή άλλως αυτές οι αλλαγές έχουν θεσμοθετηθεί και με τους τελευταίους μνημονιακούς νόμους. Καταρχάς, έχουμε τις μεταβατικές αυξήσεις στα όρια ηλικίας. Mm-hmm. Έχουμε μεταβάσεις ήδη από την ψήφιση του νόμου του 2015. Έχουμε διαρκώς αυξήσεις στα όρια ηλικίας, αρχής γενομένης από τον Αύγουστο του 2015 μέχρι και το 2022, που τα πάντα εξισώνονται, δηλαδή εκεί θα έχουμε τα γενικά όρια συνταξιοδότησης στα 62 και τα 67. Επομένως, ήδη μπαίνοντας το 2018, έχουμε ακόμα μια σημαντική αύξηση για εκείνους που δεν πρόλαβαν να συμπληρώσουν τα όρια ηλικίας, παραδείγματος χάρη εκείνοι που είχαν 35 ετία και δεν έχουν συμπληρώσει ακόμα τα 58. Μάλιστα. Είναι μια ρύθμιση η οποία ισχύει σε πάρα πολλά ταμεία. Ήδη θα δουν τη συνταξιοδότησή τους να καθυστερεί ακόμα περισσότερο, γιατί πρέπει να περάσουν τα 60 ηλικιακά έτη, δηλαδή βαδίζουν σιγά σιγά προς τα 62 και προς τα 67. Επίσης, μια σημαντική κατηγορία που θίγεται
είναι εκείνοι οι οποίοι συμπληρώνουν τώρα τις ηλικίες μεταξύ 50 και 55, διαρκώς και για εκείνους απομακρύνεται η προοπτική συνταξιοδότηση, γιατί μετατίθεται η ηλικία συνταξιοδότησης από τα 60 και μετά. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικές οι παρενέργειες από τον νόμο και αυτό το βλέπουμε σταδιακά από έτος σε έτος. Μια πολύ σημαντική αλλαγή, η Σοφία, είναι ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης. Το 2018 ήδη προβλέπεται ότι ο συνταξιούχος, ο οποίος περιμένει να εκδοθεί η σύνταξή του, ήδη έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον να παίρνει το 1 τέταρτο της προσωπικής διαφοράς. Mm-hmm. Γνωρίζαμε ότι το 2016 μπορούσε να διατηρήσει το 1 δεύτερο, το 2017 εκείνος που θα καταθέσει μέχρι και τέλος του έτους θα πάρει το 1 τρίτο της διαφοράς, το 2018 μειώνεται ακόμα περισσότερο και θα πάρει το 1 τέταρτο. Αυτό σημαίνει ότι αν λάβουμε υπόψη ότι οι νέες συντάξεις θα κινούνται χαμηλότερα τουλάχιστον κατά 20% από τις παλιές συντάξεις, αυτοί που τουλάχιστον θα έχουν τις προϋποθέσεις για να καταθέσουν μέχρι και τέλος του 2018, θα γλιτώσουν κάτι από την μείωση αυτή που έρχεται. Mm-hmm. Δηλαδή ένα ποσοστό θα το διατηρήσουν. Βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει το 2019, όπου εκεί υπάρχει μια ισοπεδωτική οριζόντια μείωση της τάξης του 18%, την οποία δυστυχώς δεν θα αποφύγει κανένας. Γιατί έχει ψηφιστεί κατά οριζόντιο τρόπο να εφαρμοστεί. Επομένως, ακόμα και αυτοί οι οποίοι θα διατηρήσουν τμήμα της προσωπικής διαφοράς στη σύνταξή τους, δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν τον επανυπολογισμό το 2019. Ό,τι είδαμε δηλαδή δεν είναι ευχάριστο, όπως καταλαβαίνεις, γιατί και η μείωση των συντάξεων και η αύξηση των ορίων ηλικίας είναι ένας συνδυασμός που δεν είναι καθόλου θετικός. Κάτι άλλο να τονίσουμε, και αυτό αφορά πάρα πολύ το δημόσιο, μια και αναφερόμαστε εκεί, είναι ότι εκείνος ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί κάποιες διατάξεις και να εξαγοράσει πλασματικά έτη, εάν το κάνει αυτό μέχρι τέλος του έτους, θα υπολογιστεί το κόστος της εξαγοράς βάσει του ποσοστού του 10% επί των συντάξιμων αποδοχών. Αυτό έχει τεράστια σημασία, να πούμε, διότι θα εξοικονομήσει αρκετά χρήματα σε σχέση με κάποιον ο οποίος απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα και ο οποίος από τώρα θα δώσει κατευθείαν το 20%. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορά, μια ποσοστία διαφορά 10%, η οποία είναι ιδιαίτερως σημαντική και πρέπει να το προσέξει κάποιος. Αυτό, το προνόμιο διατηρείται μέχρι τέλος του 2017, γιατί το 2018 έχουμε και άλλη αύξηση στο κόστος εξαγοράς. Από 10% πάμε στο 13,34%, δηλαδή σιγά σιγά γίνεται ακριβή εξαγορά και για το δημόσιο. Άρα, μεγάλη προσοχή σε όποιον επιθυμεί να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα τώρα, θα ήταν πάρα πολύ ωφέλιμο για εκείνο να την καταθέσει την αίτηση μέχρι τέλος του 17. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούω. Θέλω για τον κύριο Κοτσούκο. Βεβαίως. Τα φώτα τους, γιατί μας έχουν ζαλίσει εδώ. Εγώ είχα υποβάλει. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας βοηθήσουμε. Πήρα τη σύνταξη, αλλά δεν πήρα το επικουρικό, επειδή μεσολαβούσε διαδοχική. Ναι. Τέλος πάντων, το ΙΚΑ στείλανε το ΤΕΑΝ που υπήρχε και τα τακτικά μου χρόνια είναι 25 και 8 μήνες, ναι, και η διαδοχική είναι 4 χρόνια και συνολικά είναι 30 χρόνια, 2 μήνες και 10 ημέρες. Έρχεται το Ταμείο και μου λέει, αν θέλω να εξαγοράσω τα 4 χρόνια για 35 ετία, μάλιστα, και μου ζητάει 4.182. Το υπολογίζει 6% με το μισθό που βγήκα τότε στη σύνταξη επί 1.343. Ισχύει. Αλλά αυτό. Εδώ είναι όπως έχουν πάει τώρα οι συντάξεις, με το υπόλοιπο της ζωής μας, ναι, εάν θα, παρότι δεν είμαι και μεγάλος, αλλά έχω πρόβλημα να αναπηρίας 80%. Γράφει εδώ στο θέμα αναγνώριση ότι εάν επιθυμώ, σε περίπτωση λέει, που δεν επιθυμείτε την εξαγορά, μπορείτε να συνταξιοδοτείτε με το Ταμείο με τους παρακάτω προϋποθέσεις. Ναι. Η σύνταξη, ναι, για την ασφάλισή σας στο ΤΑΕΠ, θέλος ΤΕΔΗ, και έναρξη συνταξιοδότησης με τη συντήρηση του 25ου έτους της ηλικίας σας. Μάλιστα. Και όχι από την έναρξη την ημερομηνία συνταξιοδότησής σας, ναι, δηλαδή θα μετατεθεί δηλαδή η καταβολή της επικουρικής σας σύνταξης θα μετατεθεί αργότερα, δεν θα μπορείτε να τη λάβετε τώρα αν δεν κάνετε την εξαγορά. Αν κάνετε... να ολοκληρώσω. Ναι, ναι, βεβαίως. Στο δεύτερο σκέλος λέει, με μειωμένη σύνταξη φόρου ζωής, ναι, και έναρξη συνταξιοδότησης ήδη αμοιαυτή του κυρίου φορέα, παρένθεση για υπολογιστήριο του κράτους ΙΚΑ,
μειωμένη κατά ένα 267 για κάθε μήνα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας 65 ετών. Εγώ στις 3 Ιανουαρίου το 17 κλείνω 65 χρονών. Μάλιστα. Και εδώ γίνεται το ερώτημα, πρέπει να πληρώσω 4.000 τόσο όπως έχουν κάνει τις συντάξεις και να αφήσω να την παίρνω από το 65, δηλαδή από το Γενάρη. Μάλιστα, να απαντήσει ο κύριος Κουτσούκος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η εξαγορά είναι αρκετά δαπανηρή και δεν πρόκειται να κάνετε ποτέ απόσβεση του ποσού αυτού. Τώρα, αν χρειάζεται να συμπληρωθεί το ποσό αυτό, ήδη μου είπατε ότι έχετε συμπληρώσει γύρω στα 30 χρόνια, επομένως έχετε πάνω, τελευταίες φορές είναι το ετεάμιο, το επικουρικό του ΙΚΑ. Τελευταίος επικουρικός φορέας. Μήπως έπεσε η γραμμή. Διότι το ΕΤΕΑΜ, απλώς να ενημερώσω τον κύριο, αν θέλει βέβαια μπορώ και να επικοινωνήσω μαζί του να του τα πω. Εάν κάποιος έχει ήδη συμπληρώσει 4.500 ημέρες ασφάλισης έχοντας τελευταίο φορέα το ΕΤΕΑΜ, μπορεί να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Επομένως, από τη στιγμή που έχει 30 χρόνια με την προσθήκη και των δύο ταμείων, γιατί έχει διαδοχική, και εφόσον τελευταίες φορές είναι το ΕΤΕΑΜ, δεν θα χρειάζεται να εξαγοράσει κάποιες μέρες, δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνει κάποια συμπληρωματική κίνηση. Όμως θα ήταν καλό τουλάχιστον να είμαστε, εγώ θα ήθελα τουλάχιστον να δω και σε σχέση με το ταμείο και κάνοντας επαφή μαζί του, εγώ προσωπικά αυτό θα το έκανα, να δω τι ποσά θα έβγαιναν σε περίπτωση που ο άνθρωπος δεν επέλεγε την εξαγορά και επέλεγε τη λύση της μειωμένης σύνταξης, για να δούμε πραγματικά και με βάση τα νέα δεδομένα αν θα άξιζε. Μάλιστα. Να μην προχωρήσει σε κάποια κίνηση. Και απλώς να περιμένει την καταβολή με τα ένσημα που ήδη διαθέτει. Αρκετές ερωτήσεις για το κομμάτι του αν είναι σε κάποιο σπίτι με νοίκιο, μένουν δύο άτομα, ένας είναι φιλοξενούμενος, αν παίρνουν και οι δύο το κοινωνικό μέρισμα ή όχι. Επειδή βλέπω ότι υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, αυτό που πρέπει να πούμε, Γιώργο Χριστόπουλε, θα το δείξουμε βεβαίως μετά στους τελευταίους πίνακες, τι είναι φιλοξενούμενοι και τι προστατευόμενα μέλη. Από αυτή το σημείο όμως πρέπει να δουν ότι ο φιλοξενούμενος πάει, είναι σωρευτικά τα κριτήρια βέβαια το όλων των μελών που απαρτίζουν την οικογένεια και διαφορετικά είναι λοιπόν όταν είσαι. Αυτά τα δούμε βεβαίως μετά το διάλειμμα. Θα δούμε λοιπόν και τις λύσεις που έχετε για τα στεγαστικά σας δάνεια και θα δούμε και βεβαίως και άλλες περικοπές, μειώσεις 8% συντάξεις έχουμε, Γιώργο, ναι, μου, ναι, στις 120.000 αποστράτους. Στους αποστράτους όμως να πούμε ότι και πάλι αυτή η κατηγορία θεωρείται ευνοημένη. Θα το δούμε αναλυτικά. Αν ότι οι υπόλοιποι έχουν 20%. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Θα βάλουμε μία άνω τελεία. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, σήμερα κοντά μας ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, ο Γιώργος Χριστόπουλος και ο Γιώργος Κουτσούκος για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε το κομμάτι των δανείων. Πάμε να δούμε με τον Δημήτρη Αναστασόπουλο τις λύσεις λοιπόν που έχουμε, αφού εξηγήσαμε στα καταναλωτικά δάνεια. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα στεγαστικά δάνεια και βεβαίως τι μπορούμε να πετύχουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις κάρτες. Όπως καταλαβαίνετε, το είπες και πριν από λίγο, Δημήτρη, στα στεγαστικά το κούρεμα δεν αποτελεί την πρώτη επιλογή. Μπαίνει ένα ανώτατο ηλικιακό όριο τα 85 έτη στις επιμήκυνσεις αποπληρωμής. Να πούμε ότι οι ρυθμίσεις για τα στεγαστικά δάνεια προβλέπουν. Και ξεκινάμε. Μία ρύθμιση είναι η επιμήκυνση του δανείου 30 με 40 έτη, με ανώτατο όριο ηλικίας του δανειολήπτη τα 85 έτη. Πολύ σωστά. Έχουμε μία μείωση του επιτοκίου ακόμα και στο 1%. Πολύ σωστά. Ένα πρώτο σχόλιο και να περάσουμε να δούμε μετά να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό το δάνειο μπαλούν. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτές είναι ρυθμίσεις οι οποίες είναι απλές και εύκολες για την τράπεζα και είναι και ανώδυνες γιατί επί της ουσίας πιο πολύ σφαίρει την τράπεζα παρά το δανειολήπτη. Και πάλι όμως αν η εμπορική έξοδο του σπιτιού είναι τέτοια που να αξίζει να επιμηκύνεις το δάνειό σου, θα έλεγα ότι οι δανειολήπτες πρέπει να το σκεφτούν, να το αποδεχτούν γιατί το συμφέρει σίγουρα. Από εκεί πέρα, εκτός από το νέο προϊόν που περιέγραψα τύπου εργατικό μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται πιλωτικά, υπάρχουν και τα άλλα δύο προϊόντα τα οποία είναι ούτως ή άλλως γνωστά και επίσης είναι συντηρητικά ως προς την ρύθμιση των υποχρεώσεων αυτών. Το ένα είναι το balloon payment, όπου εκεί
Και να δείξουμε, σας παρακαλώ πολύ, τι σημαίνει αυτό. Ότι το δάνειο λοιπόν σπάει σε δύο μέρη. Για παράδειγμα, ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Τα 70.000 ευρώ θα επιμηκυνθούν για 20 με 25 χρόνια και τα 30.000 θα παγώσουν και θα εξεταστεί το τι θα γίνει. Ακριβώς. Εκεί δεν μιλάμε λοιπόν για διαγραφή. Εκεί μιλάμε πολύ απλά για μια διευκόλυνση προσωρινή. Όπου εφόσον έχουν αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα τότε, θα υπάρξει κάποια νέα ρύθμιση. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι από τις ρυθμίσεις που οι δανειολήπτες αποφεύγουν και δεν θεωρώ πως είναι βιώσιμες και ρεαλιστικές, υπό την έννοια ότι δεν είναι σοβαρό το κίνητρο για να πληρώσει ένα τέτοιο δάνειο. Και τέλος να πούμε ότι υπάρχει και η εθελοντική παράδοση του ακινήτου, πάμε να εξηγήσουμε και στην κάρτα η οποία προβλέπεται στον κώδικα διοντολογίας των τραπεζών, δεν επιβάλλεται στην τράπεζα, ούτε η τράπεζα μπορεί να την επιβάλλει στον δανειολήπτη. Δυστυχώς είναι μια επίπονη διαδικασία, είναι ρύθμιση τύπου οριστικής διευθέτησης, όπου εκεί παραδίδεις το ακίνητό σου. Εθελοντικά, και το υπόλοιπο, βεβαίως, ναι, βεβαίως, είναι το υπόλοιπο της οφειλής, είτε ρυθμίζεται με νέο δάνειο είτε διαγράφεται. Αυτό εξαρτάται από το υπόλοιπο της περιουσίας, δηλαδή αν έχεις και άλλο σπίτι στο όνομά σου. Και βεβαίως υπάρχει και εναλλακτική του να πουλήσεις μόνος το σπίτι με τη συνένεση της τράπεζας, να συμφωνήσει η τράπεζα να πάρει όλο το ποσό από την αγοροπολισία και εφόσον υπολείπεται κάποιο μέρος από το δάνειο το αρχικό, είτε αυτό να ρυθμιστεί είτε αυτό να διαγραφεί. Πάντως βλέπουμε και σε πολλές περιπτώσεις ότι διαγράφεται και σε αυτή την περίπτωση το υπόλοιπο του δανείου. Ακούγεται λίγο, θα έλεγα, σκληρό, αλλά μην ξεχνάμε ότι και ο νόμος Κατσέλη το προβλέπει αυτό. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις έτσι του νόμου Κατσέλη και τελικά να μην διασύρεις στο σπίτι σου, να ζητήσεις να εκποιηθεί προκειμένου να ξεφορτωθείς όλα στα δάνεια. Αλλά και για πολλοί κόσμο, ο οποίος είναι νέος στην ηλικία ή, εν πάση περιπτώσει, σκοπεύει να αλλάξει χώρα, σκοπεύει να κάνει μια νέα αρχή, ίσως να είναι ένας τρόπος να απεγκλωβιστούν από ένα δανεισμό ο οποίος είναι ασύμφορος και, εν πάση περιπτώσει, όταν ξεκίνησε είχαν άλλο τρόπο, σκοπό ζωής, ενώ σήμερα έχουν αλλάξει δραματικά οι πεπιθήσεις τους και οι επιθυμίες τους. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε και το κομμάτι που ξεκινήσαμε με τον κύριο Χριστόπουλο, το κομμάτι του μερίσματος. Σας δείξαμε λοιπόν πού μπορούμε, γιατί σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων. Τώρα θα κλείσουμε για το κομμάτι της φιλοξενίας και τα προστατευόμενα μέλη με δύο πίνακες, Γιώργο μου, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές πόσες ερωτήσεις έρχονται. Πάμε να δούμε στον πρώτο πίνακα. Είναι ο πίνακας οι φιλοξενούμενοι. Όπως βλέπετε λοιπόν, έχουμε αυτόν τον πίνακα μπροστά μας. Ο πίνακας είναι μια φωτογραφία από το Ε1, γνωστό, που έχουμε βάλει στην προηγούμενη μας δήλωση. Και εδώ τι είναι, ακριβώς, είναι οι φιλοξενούμενοι. Δηλαδή, εδώ κάποιος που είναι φιλοξενούμενος, δεν είναι προστατευόμενο μέλος, είναι άλλο πράγμα, φιλοξενείται απλώς, μπορεί να είναι αυτό συγγενής του ιδιοκτήτη της σπιτιού, μπορεί να είναι φίλος, μπορεί μάλιστα, να... Μάλιστα, και να δείξουμε, επειδή και, έχουμε και εδώ σημειώσει. Έχει, έχει ο φιλοξενούμενος, έχει κάνει την συμπλήρωση, για να κάνει τη δική του δήλωση, εκεί στον κωδικό 092 ή 094 έχει πει με ναι, έχει μαρκάρει το ναι και τη φιλοξενείται. Και βέβαια έχει γράψει δίπλα και το αλφαβή του ιδιοκτήτη που φιλοξενείται, το σπίτι του ιδιοκτήτη. Άρα σημειώσαμε κωδικούς 092, 094, 096 όπως είδατε, που είναι το κομμάτι της φιλοξενίας. Ο φιλοξενούμενος πρέπει να διαγραμμίσει τη λέξη ναι. Επίσης πρέπει να έχει σημειώσει ονοματεπώνυμο. Όχι, αυτό το είχε κάνει, με συγχωρείς, Σοφή Μελετωμένη. Αυτό το έχει κάνει ήδη. Αυτή η εικόνα το δείξαμε για να δείξουμε. Τη δείξαμε για να δώσουμε έμφαση ότι οι φιλοξενούμενοι έτσι θα επαληθευτούν με αυτή την δήλωση που έχουν κάνει στη δική τους δήλωση. Το ζήτημα είναι ότι πιθανόν κάποια από αυτά τα στοιχεία να μην είναι σωστά, να μην έχει βάλει για παράδειγμα το ονοματεπώνυμο ή το αλφαφημί του ιδιοκτήτη, εκεί θα του βγάλει μήνυμα, διότι όπως είπαμε από την αρχή, και ο φιλοξενούμενος για να βοηθήσει τον νοικοκυριό, γιατί είπαμε ότι είναι ενιαίο και αδιαίρετο το εισόδημα, θα προσθεθεί το εισόδημά του. Άρα, αναζητούμε να δούμε αν ο φιλοξενούμενος, ο οποίος κάνει δική του δήλωση, δεν είναι στην ίδια δήλωση, απλώς βάζει εκεί για να δείξει κάπου ότι φιλοξενείται. Για να προχωρήσει η δήλωσή του. Έχει βάλει λοιπόν αυτό τον πίνακα. Άρα λοιπόν ο φιλοξενούμενος, είπαμε ότι είναι ένα ζήτημα και εδώ θα δημιουργηθούν ενδεχομένως αδικίες, διότι πιθανό να έχει τις προϋποθέσεις και κάτω από τα εισοδηματικά κριτήρια και από τα προσωπικά στοιχεία μένει, και να μένει εκτός. Και το εισόδημά του, το όποιο αν υπάρχει, γιατί μπορεί να μην έχει καθόλου εισόδημα, αλλά μπορεί να έχει κάποιο άλλο όμως εισόδημα που είναι από το ελάχιστο, για παράδειγμα μπορεί να είναι 3.000 το τεκμήριο που δεν έχει πράξει κανένα εισόδημα. Και έχει προκύψει αυτό για οποιοδήποτε λόγο, είχε ένα ευρώ τόκο ή οτιδήποτε, μισό ευρώ, και να του πέταξε 3.000 ευρώ τεκμήριο. Άρα αυτό το εισόδημα που πάει στην οικογένεια. Και επομένως, θα έλεγα, αυξάνει το εισόδημα και ενδεχομένως να πετάξει και έξω το νοικοκυριό,
από την δυνατότητα να πάρει το μέρισμα. Να δούμε και τον άλλο πίνακα, τα προστατευόμενα μέλη. Εδώ είναι ο πίνακας από όπου έρχονται και έχουν δηλωθεί από το κάθε προλογούμενο τα προστατευόμενα μέλη, τα οποία είναι, είτε είναι παιδιά από στον αριστερό πίνακα, στο αριστερό μέρος, είτε είναι εξαρτώμενα άλλα, που είναι παράδειγμα γονείς, παππούδες, αδέλφια κλπ. Ή αδέλφια με αναπηρία κλπ. Αριστερά όμως είναι τα παιδιά που είναι, και για να είναι εδώ πρέπει να είναι ανήλικα ή ενήλικα πάνω από 18 ετών. Στον υποπίνακα 1, θα γράφουμε βεβαίως για να τα ξέρετε, στο 1α είναι ανήλικα έως 18 ετών, 1β είναι ενήλικα έως 25 ετών και σπουδάζουν, 1γ είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι γεγραμμένα στα Μητρώα Ανέργων του ΟΕΔ, 1δ υπηρετούν τη στρατιωτική του θητεία. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι τα ανήλικα τέκνα που είναι παντρεμένα δεν θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο. Δεν μπορεί να γραφτεί, δηλαδή εδώ ένας πατέρας να γράψει, παραδείγματος χάρη, το παιδί του που είναι παντρεμένο, να το γράψει εδώ, ας είναι και 18 ετών, ας είναι και 19 ετών και ακόμη και αν σπουδάζει. Δεν μπορεί, εφόσον είναι παντρεμένο το παιδί. Επίσης, στον πίνακα 2, όπως βλέπετε, τα τέκνα του φορολογούμενου με αναπηρία τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα ή διαζευμένα ή σε εγχειρία. Να πούμε ότι τα παραπάνω πρόσωπα που συνοικούν με το φορολογούμενο θεωρούνται προστατευόμενα τέκνα όταν το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ. Αυτό να το τονίζουμε βεβαίως. Ναι. Ή εφόσον έχουν αναπηρία 67% και δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ το χρόνο. Το εξής οξύμορο. Υπάρχει περίπτωση ένα παιδί να έχει δουλέψει και να έχει 2.000 ας πούμε, εισόδημα, είναι προστατευόμενο, αλλά παράλληλα, επειδή είναι από μισθωτές εργασίες, υποχρεούται να κάνει δική του δήλωση. Δηλαδή, παράλληλα, έχουμε και τη δυνατότητα να το έχει βάλει ο πατέρας προστατευόμενο και να κάνει και δική του δήλωση. Εδώ είναι το πρόβλημα που λέγαμε πρωτήτερα. Δηλαδή, θα δικαιούται να πάρει, γιατί έχει προσθεθεί στο εισόδημα του. Έχει προσθεθεί ως μέλος της οικογένειας. Όμως, επειδή σε αυτή την περίπτωση έχει δική του δήλωση, άρα πιθανόν να έχει εισόδημα, σε αυτή την περίπτωση είναι η εξαίρεση που θα δικαιούται. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μιλούσαμε πριν και κόπηκε η γραμμή με τον κύριο Κουτσούκο. Ο κύριος Κουτσούκος, βεβαίως. Κύριο Κουτσούκο, είχατε πει ότι αν έχω το ΤΕΑΜ τελευταίο ταμείο. Δεν είναι το ΤΕΑΜ. Διευκρινίζω ότι εγώ έχω ήδη θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως από την κυρία Εργασία, που είναι τα 25 χρόνια. Ναι, ναι. Αυτό όμως είναι κύρια σύνταξη. Γιατί ήμουν δημόσιος υπάλληλος. Είναι η τελευταία υπηρεσία που είχα. Ωραία, άρα λοιπόν. Άρα ο τελευταίος επικουρικός φορέας θα είναι το ΤΕΑΔΗ. Μπράβο. Ωραία. Συνεπώς, έχει αναγνωριστεί σαν διαδοχική και 4 χρόνια ακόμη και κάτι μήνες και ωραία, συμπληρώνονται 30 χρόνια. Ωραία. Τα οποία έχω θεμελιώσει δικαίωμα. Έρχεται εγώ δεν θέλω να αναγνωρίσω τα. Νομίζω τα υποπρόσωπα που είναι 4.000. Δικαίως δεν θέλετε, γιατί δεν θέλετε. Ναι. Δικαίως δεν θέλετε να το κάνετε, γιατί δεν θα κάνετε και ποτέ απόσβεση του ποσού αυτού. Γιατί το ποσό των 4.000 ευρώ είναι ιδιαίτερο. Το ερώτημά μου είναι. Ναι. Εδώ μου έχει βάλει μία τρικλοποδιά, θα έλεγα εγώ, λέει το χαρτί, όχι σε μένα, ναι. Με πλήρη σύνταξη. Και έναρξη συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση του 65ου έτους. Μάλιστα. Και εκεί θέλει. Δηλαδή χάνω όλα τα αναδρομικά τα προηγούμενα. Στη δεύτερη παράγραφο λέει με πλήρη σύνταξη για την ασφάλισή σας στο ΤΕΕ και έναρξη συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας σας που δεν το έχω συμπληρώσει ακόμα, θέλω 2 μήνες. Μάλιστα. Να το συμπληρώσω. Και ημερομηνία έναρξης από την κύρια φορέα σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δηλαδή πάω αναδρομικά από τις 14 του 13. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι, δηλαδή αυτό εδώ είναι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν έχουν δει από το ΆΜΚΑ ότι εγώ σε 2 μήνες συμπληρώνω τα 65 χρόνια. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν ο τηλεθεατής μας τώρα? Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση είναι δύο διαφορετικές χρονικές περίοδοι που καθορίζονται τώρα από το έγγραφο. Εγώ προσωπικά, για να μπορέσω να δω αν πράγματι το Ταμείο ορθώς υπολογίζει ως ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης, πότε τη μία, πότε την άλλη ημερομηνία, θα ήθελα να δω προσωπικά το έγγραφο αυτό, γιατί
Θέλω να δω βάση... Τι λέει το έγγραφο. Ναι, το έγγραφο το οποίο σας κοινοποίησε και το οποίο καθορίζει τις διαφορετικές ημερομηνίες. Αφήστε το τηλέφωνό σας ή γιατί... οι συνεργάτες μας θα το κρατήσουν αυτό, για να γιατί, το δείξει, Γιώργο. Γιατί αυτό βασίζεται σε διαφορετικές διατάξεις. Δηλαδή το πότε ξεκινάει η ημερομηνία συνταξιοδότησης και σίγουρα για να επιλέξει κάποιος το τι το συμφέρει θα πρέπει να δούμε αν ορθώς το ταμείο κάνει αυτή τη διαφοροποίηση σωστά. Δηλαδή είναι αντικείμενο προς εξέταση. Σας ευχαριστούμε αυτό. Πολύ. Να περάσουμε στον κύριο Λευτέρη. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Ήθελα να μιλήσω στον κύριο Κουτσούκο αν είναι εύκολο. Βεβαίως, την ερώτησή σας. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα κύριε Κουτσούκο. Ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Ενδιαφέρομαι για τη σύζυγο, η οποία ο τελευταίος συνταξιοδοτικός φορέας ήταν το δημόσιο με 15,5 χρόνια υπηρεσίας, αλλά προηγουμένως άλλα 19 χρόνια στο ΙΚΑ, με επικουρικό ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή ΙΚΑ ΤΕΑΜ για 18 περίπου χρόνια. Οπότε υπάρχει ένα επικουρικό στα 33 τόσο. Πλην όμως, στο Μουτουκουή υπάρχουν μόνο 15,5 χρόνια. Σύμφωνα με τον κανονισμό του Μουτουκουή έχω την εντύπωση ότι είναι τα 20 χρόνια το μίνιμουμ. Για να μπορεί να αναφέρεται πιο το Ταμείο Προνοίας των Δημοσίων. Το Μουτουκουή, ναι, ναι. Όχι, εννοείται το μέρισμα τώρα, το μετοχικό. Το μέρισμα, λοιπόν, είναι 20 ετία. Είναι 20 ετία. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Εάν υπάρχει δυνατότητα και με ποιες προϋποθέσεις, ποιους όρους, εν πάση περιπτώσει, ή ποιο κόστος εξαγοράς. Θα υπάρξει υποχρέωση εξαγοράς για να κάλυψε την 20 ετία. Το κόστος αυτό σχετίζεται με. Και δεύτερον, κύριε Κουτσούκο, ένα δεύτερο ερώτημα. Ναι. Εάν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των παρακατηθέντων ποσών σε περίπτωση που δεν γίνει εξαγορά. Δεν θα γίνει επιστροφή φορών, γιατί υπάρχει πλέον και διάταξη και στον τελευταίο νόμο Κατρούγκαλο, το 43-47 του 16, όπου δεν επιστρέφονται τις φορές. Και δεύτερον, είναι από αυτούς που ήταν πριν τις 12 Μαΐου, έτσι. Ναι. Αυτό ισχύει, δηλαδή για τους προηγούμενους δεν ισχύει. Ναι, έχει αλλάξει αυτό. Προηγουμένως γινόταν η επιστροφή, όμως από το 16 και μετά, από το Μάιο, δεν προβλέπεται. Όσον αφορά την συμπλήρωση της 20ετίας, σίγουρα θα σας ζητηθεί εξαγορά. Και μάλιστα θα ενημερωθείτε και με σχετικό έγγραφο ότι αν δεν καταφύγετε, μπλοκάρει εντελώς η καταβολή του μερίσματος. Το πώς θα υπολογιστεί το κόστος εξαγοράς έχει να κάνει με τις τελευταίες αποδοχές. Δηλαδή θα υπολογιστεί βάσει των τελευταίων μεικτών αποδοχών. Και θα προκύψει εκεί ένα ποσό. Είναι σύνθετος λίγο υπολογισμός, αλλά πιστεύω ότι, δηλαδή, υπολείπεται γύρω στα 5 χρόνια. Σωστά, είναι 4,5 χρόνια με 5 περίπου. 4,5 με 5 χρόνια. Δεν μπορώ να σας κάνω ούτε και μια πρόχειρη εκτίμηση, αλλά θεωρώ ότι το ποσό αυτό δεν θα είναι ιδιαίτερο υψηλό. Θα είναι, έχει την εντύπωση, πάνω από 100 περίπου το μήνα. Θεωρώ ότι θα είναι μεταξύ 100 και 150 ευρώ ενδεχομένως. Ναι. Μάλιστα. Και για να πάρεις ένα μέρισμα στα 20 χρόνια θα είναι ελάχιστο. Βέβαια. Τώρα, το μεγάλο θέμα είναι ότι το μέρισμα πρώτον θα καταβάλλεται σε τριμηνιαία βάση και το ύψος του θα είναι πολύ χαμηλό. Δηλαδή, πάλι εδώ, όπως και με τον προηγούμενο κύριο, τίθεται θέμα αν θα κάνετε ποτέ απόσβεση αυτό το ποσό. Για μένα είναι ασύμφορο πλέον. Η προοπτική της λήψης του μερίσματος έχει καταστεί παντελώς ασύμφορη, σας αδική. Χίλιες φορές να είχε προβλεφθεί μια επιστροφή εισφορών, έστω και άτοκη, έστω και για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, παρά να καταφύγετε σε αυτή την εξαγορά για την οποία ίσως και θα μετανιώσετε. Κύριε Κουτσούκου, συμφωνώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι είναι άδικο. Είναι άδικο. Είναι άδικο. 43-87. Γίνεται επιστροφή αυτών που ήταν μετά τις 12 Μαΐου, ενώ δεν γίνεται η επιστροφή έστω και αν ήσουν 10 Μαΐου. Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι τελείως, ας πούμε, τι να πω. Είναι δύο διαφορετικές ταχύτητες, τις οποίες τις νομιμοποιεί το ίδιο το πλαίσιο, δηλαδή τις επικυρώνει το κράτος. Δυνατότητα δεν υπάρχει διεκδίκηση στην Αγία. Όχι, δεν προβλέπει δυνατότητα. Θα είναι άκαρπη οποιαδήποτε διεκδίκηση, γιατί είναι απόλυτη διάταξη. Δεν ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Πάρα πολύ, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Αναστασόπουλη, η εθελοντική παραχώρηση του ακινήτου ισχύει και σήμερα. Ναι, θεωρητικά η τράπεζα, εάν θέλει, μπορεί να πάρει το ακίνητο και να ρυθμίσει το υπόλοιπο του δανείου. Mm-hmm. Αυτό το οποίο όμως ξέρουμε είναι ότι είναι στη διακριτική ευθύνη της τράπεζας. Δηλαδή δεν μπορείς να την εξαναγκάσει την τράπεζα. Μπορείς να το προτείνεις με ένα γραπτό αίτημα και η τράπεζα θα αξιολογήσει εάν πρόκειται να το δεχτεί. Πάντως, κάποιες τράπεζες στην αρχή της οικονομικής κρίσης, πριν φύγουν από την Ελλάδα, είχαν ήδη πάρει ακίνητα προς εξόφληση χρεών.
Παρόλο που δηλαδή που δεν υπήρχε το πλαίσιο, ή το είχαν κάνει από μόνος τους πριν αρκετά χρόνια. Γιώργο, πολλοί μας ρωτάνε, μπορούν να κάνουν την αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα και το, στη χειρότερη περίπτωση να απορριφθεί η αίτησή τους? Ναι, η εισαγωγή δεν προδεσμεύει κάποιον. Εγνώση του, έχει αμφιβολία για κάποια στοιχεία. Ούτως ή άλλως θα είναι και προσυμπληρωμένα πολλές φορές, ναι, και θα δούνε αν έχουν τα κριτήρια είναι, για να κάνουν είναι, ή όχι. Πολλοί συμπολίτες μας που θα βρεθούν στο ερώτημα και στην αμφιβολία και ήδη εάν πληρούν τις προϋποθέσεις όλες. Διότι, όπως είπαμε πρωτήτερα, για παράδειγμα, μπορεί να έχουν ένα φιλοξενούμενο και τα στοιχεία του είναι άλλες, άλλη δήλωση. Επομένως, θα υπάρξουν περιπτώσεις, όμως η καταχώρηση θα ειδοποιεί, αφού τα επαληθεύει αυτά τα στοιχεία, θα ειδοποιεί κάτι ανάλογο που γίνεται και τώρα στις διαδικασίες, αλλά και έχουμε για άλλο σκοπό, στα κόκκινα δάνεια, ξέρω και ο Δήμος και ο Γιώργος, ότι κάποιοι κάνουν την προσπάθεια να λύσουν το θέμα με το εξωτικό σύμβολο, δεν τα καταφέρουν, δεν περνάνε τελικά, μένουν πίσω από τις διαδικασίες που δεν πληρούν. Έτσι και εδώ, θα είναι όμως κάποιοι που θέλουν να το, που έχουν κάποιες αμφιβολίες, καλό είναι να το δοκιμάσουν. Δεν μπορεί να το δοκιμάσεις αλλιώς, δεν μπορεί δηλαδή να το επαληθεύσεις αλλιώς ότι είμαι ή δεν είμαι. Πρέπει να υποβάλεις τα στοιχεία σου, να επαληθευτούν και τα στοιχεία θα δείξει αν είσαι μέσα στους δικηγούς. Δημήτρη Αναστασόπουλε, γιατί ένας συνεπής δανειολήπτης δεν μπορεί να πετύχει κούρεμα στεγαστικού δανείου? Το έχουμε πολλές φορές. Είναι μια μεγάλη αδικία. Πρέπει να διευθετηθεί. Θεωρώ πως όταν θα εξομαλυνθεί το ποσοστό κόκκινων δανείων και οι τράπεζες θα είναι ξανά βιώσιμες, υπό την έννοια ότι θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν την αγορά και να μην έχουν τόσο μεγάλα ανοίγματα, θα πρέπει η πολιτεία να βρει έναν τρόπο με νόμο να επιβραβεύσει τους συνεπείς, προκειμένου να μην υπάρξει ένα νέο κύμα κόκκινων δανειοληπτών, οι οποίοι πολύ απλά δεν θα πληρώνουν, γιατί θα διαμαρτύρονται και θα έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, και με το δίκιο τους βεβαίως, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όσο αυξάνεται η ανεργία, όσο μειώνονται οι μισθοί, τόσο πιο μεγάλο θα είναι το πρόβλημα και το ποσοστό των κόκκινων δανείων. Τελευταία ερώτηση στον Γιώργο τον Κουτσούκο. Μειώσει 8% στις συντάξεις των 120.000 αποστράτων. Ναι, των αποστράτων. Όντως, υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με τις λοιπές κατηγορίες των δημοσίων. Mm-hmm. Και λόγω του ότι και λόγω της ιδιαιτερότητας που υπήρχε ως προς το καθεστώς απασχόλησής τους και ως προς τα λεγόμενα μάχημα, τη μάχημη πενταετία και τον διπλάσιο χρόνο, τα καταδυτικά ή τα πτυτικά εξάμεινα, δηλαδή είναι ένας συνδυασμός παραγόντων που δημιουργεί μια διαφοροποίηση στις συντάξεις. Αυτή η κατηγορία, ακόμα και το 2019, με τον επανυπολογισμό που θα γίνει ξανά στη σύνταξή τους, δεν θα δει πολύ μεγάλες διαφοροποίησεις. Αυτό που εκτιμάται είναι ότι η όποια μείωση θα είναι μεταξύ 8 ή μέχρι και 10%. Πάντως, αυτό το οποίο θα μεταβληθεί ειδικά στην κατηγορία των εστόλων είναι το κόστος εξαγοράς των ετών που είχε κάποιος διανύσει σε μάχημες μονάδες εκστρατείας. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το οποίο οι στρατιωτικοί έκαναν να εξαγοράζουν κάποια χρόνια προκειμένου να αυξήσουν την πραγματική τους υπηρεσία και δίναν ένα ποσό το οποίο ήταν αρκετά εύλογο, αυτό διαφοροποιείται και πλέον θα είναι αρκετά δραπανηρή εξαγορά. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μας. Και εμείς. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εσείς μείνετε στο SBC. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.